σκαλέτα, δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει παράνοια. Έτσι το κάνουμε, έτσι θα πάμε, να το ξέρετε. Μην περιμένετε φυσιολογικές εκπομπές, μην περιμένετε φυσιολογικές εισαγωγές, να ξέρετε. Δεν είπα τίποτα, όπως και εσείς, έτσι και εγώ. Δηλαδή εγώ τι, το πηγάδι ουρίσαμε εμείς. Την ίδια παράνοια ζούμε, την ίδια. Έλα, 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 άνοιξε το, σπάστο, σπάστο. Έλα, έλα, γάτο τσακαλό, καταπληκτικό ψυχολογικό πιπίνο, καψούριδε! Ζουμουσάδε, ζουμουσίτσια, ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήριε, καν του δόθε! Ελάτε και σήμερα για δύο ώρε ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογικό. Ελάτε να το ζήσουμε όλο αυτό κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Μην αφήνετε να σα ξεφύγει ούτε τόσο δά χαρά, ούτε χαραμάδα, δεν του χαρίζουμε του μπίπιδε! Έτσι! Στη Σαλονίκη κάνεις δεμένη εφέτος σπίτι. Κι αν θες απόψε να στα αποδείξω. Έλα, έλα τώρα, έλα, έλα στην Τούμπα για να στο δείξω. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε και σήμερα, ελάτε στην παρέα μας. Καμ του δόθε. Ελάτε, έχουμε να δώσουμε ενέργεια, έχουμε να δώσουμε τρέλα, έχουμε να δώσουμε παιδικότητα, έχουμε να δώσουμε πάθος. Έχουμε να δώσουμε μούρλα, μπόλικη και σε όλους. Δεν πουλάμε τρέλα, τη μοιράζουμε δωρεάν, εμπίπηδες. Έχω Χριστοκιώση, κυρίες και κύριοι, η οροσειρά, το όρος πίνδος πίσω από την κονσόλα να μας κάνει σκιά για 10 τανίκες το καλοκαίρι. Καλώς όρισες και εσύ σήμερα, ταπεινό αγόρι. Αυτά που λέτε. Δεν θέλω, δεν, αυτό. Αυτό το νιώθετε, αυτό το... Αυτό ρε παιδί μου! Γιατί εγώ δεν... Και αυτό που λέτε. Έτσι! Θέλω αυτό ρε παιδί μου! Θέλω αυτό, αυτό θέλω! Να υπάρχει έτσι αυτό! Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, να ξέρετε. Πολλά και όμορφα, άλλα έχουμε ετοιμάσει. Άλλα θα πούμε. Έχω πριν αρχίσει ο ρημαγδός με τις γραμμές, γιατί και χθες είχα σκοπό να διαβάσω το υπέροχο μήνυμα που ποστάρισε. Γενικά είστε σε τρελή φόρμα. Η ψυχολογία είναι εκεί που είναι. Δεν πέφτει με τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Το λέμε σε αντιπάλους, γιατί δεν μας πιστεύετε. Φεύγουν τα καραβάνια. Ανοίγουμε τρύπες στους Εσκιμώους. Σε 42 πόντους πάγο για να ψαρέψουν. Έρχονται τα παοξάκια και οι πιγκουίνοι και μας χειροκροτούν δίπλα. Όλα ντυμένα στα σπρώμαυρα. Κάνει έτσι ένας προχθές, βλέπω το 7 πίσω, άλλος το 8, άλλος το 20, άλλος το 3. Έλα ρε Μάτος, πού είσαι? Και μπροστά βλέπω διαφήμιση στο δικέφαλο αυτά. Εγώ το βλέπω μόνο αυτό. Τα χελιδόνια κοιτάω στον ουρανό και νομίζω ότι φοράνε φανέλες ΠΑΟΚ. Τα πάντα. Αμιζεύρα κάνει έτσι και βλέπω τη γραμμή μάκρο, λέει στο πλάι. Και τσιπιάμε, καλό, δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Κι όμως γίνεται. Ζήστε το ρε. Αυτό είναι ζούμου σου κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Είναι αυτό το οποίο μόλις μεγαλώσουν λίγο ακόμα τα παιδιά μας, θα τους το λέμε. Για τον μικρό λέω, η μεγάλη καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Όταν έρχεται και με ρωτάει, παπά, με ρώτησε ο διευθυντής μου, είπε να σε ρωτήσω, θα το πάρουμε ITT. Έλα ρε διευθυντά, έλα ρε φοξάκι άρρωστο. Αυτό, να μπαίνεις στο φαρμακείο, να πάρεις τα φάρμακα για το ζάχαρο και να σου λέει ο φαρμακοποιός, έτσι το κάνουμε. Ζούμου σου παντού ρε, παντού νιώστε το. Πουλάκι μου, άνοιξε κρυσταλλιέρα. Θες σου ένα φιδωλός, τι, δεν είχε έρθει νέα παρτίδα? Δεν είχε παρκάρει τα λίγα? Όχι, τη γάτα στην κρυσταλλιέρα! Αντίχριστη, τι κάνετε, το ζωντανό, δεν το λυπάστε! Ωχ, παραγία μου! Δίνουμε σήμερα ένα υπέροχο τριήμερο στο Πόζαρ. Έξω, αν εσείς βλέπετε βροχή, αν βλέπετε αγιάζει, αν βλέπετε φθινόπωρο, εγώ βλέπω ηλιόλουστη μέρα. Είστε μαζί μου? Βλέπω ένα καταγάλανο ουρανό, καλοκαιράκι, ουράνια τόξα, ουρές στο δρόμο για τη Χαλκιδική, ο κόσμος πηγαίνει, διακοπές, για μπάνια αυτά, υπέροχη ατμόσφαιρα, δεν βλέπω πουθενά μουντό. Βλέπετε εσείς σύννεφο ρε, σοβαρά μιλάτε?
Εγώ δεν βλέπω τίποτα, μου λένε όπου βρέχει. Βρέχει! Τι λέτε ρε παιδιά, πού την είναι τη βροχή? Παντού λάμπει ο ήλιος ρε! Παντού! Έρχεται φιέστα, έρχονται πανηγύρια! Κάντε το πράξη το ζουμού σου! Ζήστε το όλο αυτό! Λέω μπαμ μπαμ χορηγούς, γιατί θέλω να διαβάσω την επιστολή, το ποστάρισμα, την ανάρτηση που έβαλε ο Θοδωρής ο Ανδρούτσου προχθές, αλλά και αυτό που έγραψε χθες η Χρύσα, η Άντσου, το alter ego που είναι, τι να πω, το κορίτσι δεν έχω να πω, τα έχω πει γιατί δεν χρειάζεται να λέω άλλα πράγματα, στην ομάδα μας, στον αθλητήριο, απόλυτα μέσα στο πνεύμα, απόλυτα μέσα στο DNA της ομάδας μας, της εκπομπής, όλο αυτό που είμαστε ρε παιδί μου, όλο αυτό που είμαστε. Θέλω να σας πω ότι στην Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Samsung αυτή η εβδομάδα, χθες δώσαμε ένα καταπληκτικό, ένα υπέροχο δώρο, ένα καταπληκτικό υπερατού δώρο, ένα Samsung δώρο, όπως δώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα δωράκλες και θα ξαναδώσουμε Samsung που είναι κολοσσός. Υπέροχα πράγματα, καταπληκτικά, εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε από Samsung και όχι μόνο, και τάμπλετ και κινητά και γκατζετάκια και τηλεοράσεις και πλυντήρια και τα πάντα Samsung και όχι μόνο. Και όχι μόνο, λέω. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί αν θέλετε επίσης φρέσκο ψάρι θα πάτε στο Αιγαίον, στα δύο καταστήματα, στο διοικητήριο 695666 είναι το νούμερο για το ρεόκαστρο, 214.000 είναι για το διοικητήριο και όλα όσα θέλετε νηστίσιμα αυτό το διάστημα, πεντακάθαρα, λαμποκοπάνε και τα δύο καταστήματα και οι δύο ψαραγορές, τα δύο εκδοπολία. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε και Κυριακή, ανοιχτά και νηστίσιμα, ξαναλέω. Και φυσικά για γλυκάρες νηστίσιμες, για παγωτάρες, για τουρτάρες, για τα πάντα όλα, για τσουρέκια, για εκπληκτικές καταστάσεις, πεντανόστιμες, Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, στην Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163. Και τώρα το βρείτε το καφεδάκι και τα ψωμιά, τα υπέροχα, το μεσημέρι. Όλα πεντανόστιμα. Ανοίξαμε τον πριμπλί και γράφεται αθλητήριος. Σπατάτε, εγώ δεν πατάω, παιδιά. Θυμάστε που πέσαμε κουτσό και κλείνουμε τα μάτια στο τέλος και λέγανε Πατώ. Έπρεπε να περάσουμε τα κουτιά χωρίς να πατήσουμε γραμμή. Πατώ. Ή στη θάλασσα, πατώ. Παιδί μου, πατώνεις. Δεν πατώνω, μάνα. Δεν ακουμπάνε τα πόδια μου στο έδαφος. Μάνα, μπορώ να το χαρώ. Μπορώ γιατί άσπρισαν τα μαλλιά μου. Μπορώ, μανούλα μου γλυκιά. Μπορώ. Η μάνα πώς συμμετέχει σε όλο αυτό. Να μου λέει, μπας πετάκεται στο ταβάνι, λέει ο Ταβάς Γκολοπάουκ. Να δεις τη μάνα σου, λέει, στο ταβάνι πετάκεται, με γροθιές. Αυτά. Τι να σας πω, ζούμου σου. Τις ζούμε τις στιγμές. Η φωτογραφία της χρονιάς για μένα, φέτος, η πιο δυνατή αποτυπωμένη στιγμή, αν πούμε ότι πέρσι ήταν η κλωτσιά του Αντρέ στην πινακίδα, εκεί που το δικό μας πόδι, το πόδι εκατομμυρίων παοκτσίδων, μπήκε μέσα στο δικό του πόδι και την πίμπησε την πινακίδα, στον τελικό κυπέλου. Αν πούμε ότι πέρσι το κλάμα του Βαρέλα, αγκαλιά με το γιο του, ήταν το ξέσπασμα, το δικό μας κλάμα για όλα αυτά που είχαν γίνει και για όλα αυτά που θα γινόντουσαν από εκεί και μετά, φέτος θεωρώ ότι η πατρική αγκαλιά του μεγάλου, του σπουδαίου Γιώργου Κούδα στον Αντρέ Βιερίνια, με τον Αντρέ να έχει γύρει το κεφάλι του στο στέρνο, στο νόμο του Κούδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο δυνατό μέχρι τώρα. Θα υπάρξουν βέβαια και άλλες δυνατές εικόνες από εδώ και πέρα, να είστε βέβαιοι. Δυνατή εικόνα είναι και ο πανηγυρισμός μέσα στο Αγρίνιο, εκεί όπου μας βγήκε η ψυχή, εκεί όπου περάσαμε διαπυρός και σιδήρου με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και εκεί που πήγε ο Γαύρος χαλαρά απογευματινός περίπατος, έτσι, η Λαμία που σαν κοτούλα άνοιξε το λουλούδι της και πέρασε η ΑΕΚ στο κύπερο, αν δεν βλέπετε το μάτς, σαν λουλουδάκι.
άνοιξε όπως άνοιξε και να μην πω τα πόδια την αγκαλιά της, η κάρεό της στο Μίκι Ρούρκ, στην Άγρια Ορχιδέα. Ως οι παλιοί αν ξέρουν θυμούνται. Αν οι παλιοί ξέρουν, δεν χρειάζεται να πω σύγχρονο, πιο σύγχρονο παράδειγμα, γιατί τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Λέω για τότε. Έτσι η Λαμία. Και εδώ ήρθε και κάναν τους πεθαμένους. Ο Μπαράλες τον κοντράρει ο Σάκοφ στο ένα πόδι, κρατάει το άλλο. Δηλαδή, σου δίνω μια σφαλιάρα στο σβέρκο και πιάνει το κολομέρι. Οχ! Και όχι μόνο αυτό. Οι συμπαίκτες του πρώτοι δεν τήρησαν το fair play, άρχισαν να κυνηγάνε τον Μάτος. Δηλαδή, συνέχισαν κανονικά τη φάση. Κατάλαβαν και οι δύο τα έλεγε ψέματα. Όταν δε προχώρησε η φάση, θαύμα, θαύμα, θαύμα! Τον έγινε το άγιο χορτάρι της Τούμπας. Όπως ήταν κάτω. Μάσε λίγο χορταράκι άγιο και θαύμα, θαύμα, περπάτησε! Έγιανε! Έγιανε! Αυτός που μετά το μάτς πρωταθλήματος κάτω στην στη Λαμία δεν μπορούσε κανένας να πει στον Πασχαλάκη φιλός, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Ποιο πλευρό, αυτό που τα έβγαλε τα παίδια και τα σέρβιρε, ε! Με σάλτσα! Τα παϊδάκια θα τα φάτε εδώ ή να τα τυλίξω για το σπίτι. Ρε δεν πέφτει με τίποτα, ρε το καταλαβαίνετε που έχετε μπλέξει. Καταλαβαίνετε τι κάνατε πέρσι. Δεν μας μετρήσατε σωστά. Και αν θέλετε το μετρήσατε και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αυτό που κάνατε πέρσι και νομίσατε ότι θα μας συνθλίψει, θα μας συντρίψει, θα μας κονιορτοποιήσει, θα μας αποκάμει, θα μας αποθαρρύνει, θα μας διαλύσει. Αυτό ήτανε η ένεση από τσιμέντο που μπήκε και γίναμε μπετόναρμε. Καταλάβατε? Άρα δεν τα σκεφτήκατε σωστά. Και τώρα είναι πολύ αργά για να αλλάξετε τα πράγματα. Τώρα λυπούμεθα. Καλύτερα να αφήνατε πέρσι, να μην το κλέβατε. Δηλαδή πραγματικά σας το λέμε αλήθεια. Ίσως είχατε καμιά ελπίδα να αλλάξει κάτι αν το παίρναμε πέρσι. Λέμε τώρα εμείς. Αλλά κάνατε αυτό το λάθος. Παίξατε με του Κοσμάκη την ψυχολογία. Παίξατε με τον καημό, με τον κόπο και τον ιδρώτα. Παίξατε με τον μύχιο πόθο τόσων ανθρώπων. Και αυτών που είχαν και περίμεναν χρόνια και των πιο νέων και όλων. Παίξατε με αυτό. Φάτε τώρα. Τώρα φάτε την. Ξεκάθαρα. Πάω να διαβάσω. Ένα. Βάλε σύνθημα να παίζει. Θοδωρής Ανδρούτσος. 16 Ιουνίου 1985. Η Τούμπα ζει μεγάλες στιγμές και 45.000 τρελαμένοι δεν σταματούν να αποθεώνουν τους πρωταθλητές. Μια ομάδα που είχε τον μεγάλο Κώστα Ιωσηφίδη, μια μηχανή που άκουγε στο όνομα Γιάννης Δαμανάκης, ένα φανταστικό Γιώργος Καρτάδο και τον killer Γιώργο Κωστίκο κατέκτησε πανάξια τον τίτλο. Αυτοί οι παίκτες, αυτοί οι θρύλοι έχουν αντικαταστάτες τον Αντελίνο Βιερίνια, τον Διέγκο Μπίσεσβαρ, τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, τον Τσούμπα Ακπομ. Άλλες εποχές το ποδόσφαιρο έφευγε με ταχύτητα φωτός. Έγινε πιο απαιτητικό. Οι συνθήκες άλλαξαν. Εμείς όμως παραμείναμε ίδιοι και απαράλλακτοι. Με την παοξίδικη ιδέα να είναι οδηγός και σύμβουλός μας παντού και πάντοτε. Η υπομονή μας για το ρεκόρ Γκίνες. Άλλοι θα έφευγαν, θα λιποτακτούσαν, θα βαριόντουσαν έχοντας περιμένει 34 ολόκληρα χρόνια. Εμείς στρώσαμε, και θα με συγχωρήσετε για την έκφραση, κόλο στα τσιμέντα της Τούμπας. Αφήσαμε τα πάντα πίσω. Πολλές υποχρεώσεις έμειναν στάσιμες. Αλλά εμείς εκεί, μπροστά στον ΠΑΟΚ, μετά τον ΠΑΟΚ, αργότερα από τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει τίποτα. Και τώρα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Το τρένο ξεκίνησε χωρίς σταματημό. Παρά μόνο εκεί που το αξίζει, εκεί που πρέπει να πάει. Στο τιμόνι ένας Πόντιος, πιο τρελός και πιο παθιασμένος από όλους μας, που είπε τη μεγάλη κουβέντα: «Εγώ και η οικογένειά μου, χωρίς τον ΠΑΟΚ δεν θα ήμασταν
τίποτα. Ξόφλησε όλα τα χρέη, πήρε την ομάδα από το χέρι. Ίσως στην πορεία να έκανε και κάποια λάθη. Αλλά αδέρφια, από τα λάθη σου μαθαίνεις και γίνεσαι καλύτερος. Με πακτολό χρημάτων που δεν λογάριασε ποτέ, του χτίζει την καινούργια αυτοκρατορία. Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Το λες και δεν το χορταίνεις. Το διαβάζεις και λες ότι περνάει μια αιωνιότητα. Αυτό είναι λοιπόν. Οι βάσεις μπήκαν, τα θεμέλια στρώθηκαν. Το μπετόν αρμέ έτοιμο, το ηθικό στα ύψη. Ό,τι δεν χαρήκαμε αυτά τα 34 χρόνια θα το χαρούμε στο εκατονταπλάσιο από εδώ και στο εξής. Ό,τι μας έκλεψαν, ό,τι μας πήραν θα το πάρουμε πίσω για τα επόμενα 154 χρόνια. Φέτος αρχή με το double για πρόγευμα. Έγκλημα και τιμωρία για όσους τόλμησαν να κάνουν κακό στην ομάδα. Να κλέψουν τον αγώνα μας, να μαυρίσουν την ψυχή μας. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Μπαίνει η πλάκα που γράφει με κεφαλαία γράμματα ΠΑΟΚ Πρωταθλητής 2019. Πάμε αδέρφια, πάμε για τη μεγάλη στιγμή. Πάμε στο ναό να χειροκροτήσουμε μόλι μας την ψυχή τα παιδιά του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και μην πει κανείς πως είμαι προσωπολάτρης. Αυτή είναι η ομάδα του Ρασβάν. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε ΠΑΟΚΙΑ. Υπέροχος ο Θοδωρής, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Δεν έχω να αφαιρέσω τίποτα και πάω, κλείνω στο ημίωρο με το ποστάρισμα χθες της Χρύσας που είναι σαν μια συνέχεια αυτού που γράφει ο Θοδωρής. Λέει η Χρύσα, περπατάμε και μουρμουράμε. Τραγουδάμε με ένα χαμόγελο που θα ζήλευε και ο Γκαστόνε. Δεν λέμε καλημέρα, καλησπέρα, αλλά σε 5-6 εβδομάδες και από χθες και την επόμενη και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρωταθλητές. Αμπαλαέα στο σπίτι, στη δουλειά, στο μπάνιο, παντού. Το έχουμε χάσει εντελώς, όμως. Αλλά αυτό που νιώθουμε, αν δεν είσαι ΠΑΟΚ, δεν μπορείς να το νιώσεις. Το γλέντι, τα πανηγύρια θα διαρκέσουν πολύ. Σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει ΠΑΟΚΤΣΙΣ, ΠΑΟΚΤΣΟΥ, ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ. Και το καλύτερο σε όλα αυτά, ότι θα υπάρξει λαμπρή συνέχεια για το δικέφαλο αετό. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Από εδώ και πέρα, ο ΠΑΟΚ θα μοιράζει χαρά, ειδονή και πόνο. Έρχεται πόνος μεγάλος και δεν θα περάσει, ζούμου σου, λέει η Χρύσα. Δεν έχω να αλλάξω τίποτα. Αν τα έγραφα με το δικό μου χέρι, τα ίδια θα έγραφα. Αυτά που λέτε, παιδάκια μου, αυτά. Ζήστε το όλο αυτό. Αύριο ή αργότερα, το αργότερο μεθαύριο, σας έχω γιαγιά βερσιόν Απρίλιος 19. Είχα κάτι προβλήματα. Με πιάσανε, πουλούσα κάτι τυρλίκια. Είχα κάτι θέματα. Ήμουν βαριά εγκληματίας με τα τυρλίκια και είχα κάτι θέματα. Εντάξει γιαγιά, θα τα βρούμε όλα. Σε περιμένω στο στούντιο. Αν με περιμένεις, γιατί με περιμένεις. Έχω συλλεκτική βερσιόν, αν και η τελευταία που είχα κάνει το Δεκέμβρη τα προέβλεψα όλα, η Ρουφιάνα, να ξέρεις. Εντάξει. Ένα ερώτημα, έτσι, λίγο άστοχο, στον αντρικό πληθυσμό. Ένα ερώτημα έχω να κάνω. Έστω ότι έρχεται, ποια είναι η γυναίκα των ονείρων σας, ρε παιδί μου? Η Ειρίνα Σάικ, η Τζένιφερ Λόπες, η Μόνικα Μπελούτσι, η Ατζελίνα Τζολί, η Αντριάννα Λίμα. Ποια μπορεί να είναι, ποια? Ποια γουστάρετε, ρε παιδί μου? Σαν τρελή! Σαν τρελή! Έρχεται λοιπόν η Τζένιφερ Λόπες, η Μπελούτσι και μου λέει, και σας λέει, μια εβδομάδα μαζί μου σε ένα ερημονήσι. Και τα κάνουμε όλα, αφιδατωνόμαστε. Αυτό, μια εβδομάδα με τη γυναίκα των ονείρων σου. Όποια έχει ο καθένας, το ξαναλέω. Η φιέστα για το πρωτάθλημα. Η πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Έλα ρε Μπελούτσι. Άντρε πάγε να πω κύριε. Λόπες. Άσε μας ρε Λόπες τώρα. Τώρα θυμήθηκε μας κάνει την πρόταση. Άλλες χρονιές που ήσουνα. Σοβαρολογείς τώρα, έλα τον πούλο, έλα, άντε, γεια. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε, μην ξεχνάτε, οπτικά Μανολόπουλος, νούμερο ένα προορισμός για γυαλί ηλίου, γυαλί οράσεως, για φακό επαφής, τελευταία μοντέλα για τον μικρό, για τον μεγάλο, τρεις γενιές οπτικά, εκεί στην Παναγία Τσαλδάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη, αυτός γνωρίζει, εκεί είναι ο προορισμός σας, εκεί πηγαίνετε στην Νεάπολη, και μπαίνετε στο μαγαζί και του λέτε, ο τρελός το πρωί είπε ότι είσαι κορυφαίο κατάστημα οπτικών. Optic Stores Μανολόπουλος, δεν έχω να πω άλλα. Δεν έχω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι θα γίνει. Θα περάσουμε από εκεί.
Εγώ έχω να πω ούτε ένα δικό μας παιδί, ούτε ένας ΠΑΟΚτσής στο αρένα της Λάρισας. Ούτε ένας. Το ραντεβού εκεί στα παιδιά μας. Εκεί. Αυτά! Ζήστε το όλο αυτό! Ζήστε το! Πάμε να πάρουμε γραμμές γιατί περιμένει κόσμος. Να πω Δημητριάδης Construction 323-003 δόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση κορυφαίος. Τηλεφωνείτε για όποιο τεχνικό πρόβλημα έχετε, για μετατροπή του χώρου σε Airbnb, είτε πρόκειται για χώρο εργασίας, είτε για την κατοικία σας. Δημητριάδης Construction. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Ναι. Καλό στο παιδί! Πλάκα μου κάνει. Πάτε τη σκόνη μου! Κάραγιαν, βγαίνεις με κόρνα Dukes, ρε αθεόφοβε! Έτσι. Ξανά, φίλε, ξανά! Θέλω την κόρνα από τους Dukes! Περίμενε. Δεν γίνονται. Μισό, ορίστε. Έχω και τη μουσική άμα θες. Δεν γίνονται αυτά. Καραγιάν, 52 απόδοση να βγεις εσύ πρώτος. Τι λέει. Να ξέρεις. Τι κάνουμε. Όλα καλά, αδερφέ. Όλα καλά. Έτσι. Κουφάλες. Δέντρου. Ιδοντιού. Όλα όμορφα. Κάτσε, περίμενε να δεις, έχω κι άλλο. Κάτσε να δεις. Ναι. Σας έφαγα. Γεια σου Καραγιάν. Ζου μου σου αδερφέ μου. Φιλιά. Γεια σου Κωστάκι μου. Τι γίνεται. Καλό στο διάδοχο. Γεια σου Χάρη Κουνατίδη. Δεν μπορώ να φανταστώ λέει τι τραβάει. Λοιπόν ο Μανολόπλος όταν βγαίνεται ή θα κλαίει από χαρά ή θα ψοφάει από το γέλιο. Αδερφούλη μου όπως ακριβώς τα λες. Έτσι είναι αδερφέ. Έτσι. Πάμε καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Περίμενε λίγο Κωστή. Θέλω λίγο να ανοίξω το παράθυρο. Τα χέρια είναι στο τιμόνι έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Δηλαδή άνοιξε το παράθυρο λίγο για να γυρίσω το πλάι. Γύρα. Υπάρχει και τρόπος άλλος. Να αλλάζεις τις ταχύτητες. Με το χέρι. Όχι με το χέρι. Δύο. Άνοιξε λίγο το δουλάπι του συνοδηγού. Καλά. Στρατηγέ Λί. Α, πού βγήκες, από ποιο χωματόδρομο βγήκες μπροστά, δεν κατάλαβα, τι ήταν αυτό τώρα. Καραγιάννη, λοιπόν, Κωστή, εμείς φανέλα και η ΑΕΚ σαλμονέλα, τέλος, να ξέρεις. Δεν έχει. Ρε, έχετε λαλήσει τελείως, ρε, έχετε λαλήσει τελείως μαζί όλοι, την τρέλα. Λοιπόν, ένα θέλω να πω γιατί δεν το σχολιάσα χτες, για το fair play. Ναι. Fair play είναι να πάει ο Μπαράλες εκεί με τον Πασχαλάκη στο πρώτο γύρο και να πει ότι τι δώσουμε την κόκκινη από το τσεπάκι, να τη δώσουμε τον εαυτό του και να φύγει. Έτσι. Fair play είναι να σέβεσαι τον ιδρώτα των συναδέλφων σου και να μην πέφτεις κάτω στο κοτόπουλο. Δηλαδή αυτό που έχει αυτήν την ευθύνη. Τώρα προσπαθία... τι να σέβεται τώρα. Γιατί... Έχουμε βαρεθεί να λέμε το αυτονόητα, Ρεκοστή, να αποδεχτούμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Η UEFA το έκανε αυτό για να την προστασία των ποδοσφαιριστών και επειδή κατά κόρον κάποιες ομάδες μικρές που δεν μπορούσαν να παίξουν τις άλλες και εκμεταλλευόντουσαν και πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα, είπε η UEFA ότι επειδή το εκμεταλλεύεστε, θα το σφυρίζει ο διαιτητής που είναι ανάγκη στο κεφάλι όταν χτυπήσει κάποιος σοβαρά ή αν θέλει ο άλλος να βγάλει την μπάλα έξω. Αλλιώς πέφτει, για να μην πέφτε κάτω. Μια ομάδα που παίζει μπάλα και ο ένας πέφτει. Πέφτει ο δεύτερος, πέφτει ο τρίτος. Κάποια στιγμή λες ρε άντε από εκεί πέρα. Fair play εφαγωνίζεται που λένε είναι να μην βουτάς για πέναλτι. Σε παρακαλώ. Πάει κανένας. Σε παρακαλώ. Έτσι. Σε παρακαλώ. Δει, Φουβού, δηλαδή, άπειρες φορές. Τώρα, θυμάμαι ειδικά το Βιερίνια να την πετάει έξω την μπάλα. Και να κόβεται και ο ρυθμός και όλα. Άπειρες φορές. Άστε. Άστο, δεν μας μιλήσει τώρα για fair play κανένας. Έτσι, αυτό είναι... Δεν μας κάνει μαθήματα για fair play ο Κυρσάβας. Σε παρακαλώ, ειδικά αυτός... Να πέσουμε. Ειδικά αυτός τώρα, που εδώ στην Τούμπα στα τελευταία λεπτά πήραν την μπάλα από το Αράουτ και αντί να τη δώσουν ξανά σε εμάς
Κάναν λαού-λαού επίθεση. Αυτοί θα μας μιλήσουν για φέρπλες. Σε παρακαλώ. Που κάναν πέρυσι τον ηθοποιό, τον πεθαμένο. Οι βουτιές εκεί στις Ολυμπικές Πισίνες νομίζω ότι είναι ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είναι λάθος να συζητάμε, να ξέρεις. Είναι λάθος. Να μπαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι δεν θέλω καθόλου. Κάν. Δεν θέλω, αλλά βγαίνουν και τα λένε όλοι. Ας βγαίνουν. Και νομίζουν ότι κάτι λένε. Ο κάθε πονεμένος, φίλε, ο κάθε καημένος. Άσε να πει ο καθένας τι θέλει, άστο να το βγάλει από μέσα του. Τέλος πάντων. Να κερδίσουμε το νου σας ρε μάλια, το νου μας ρε μάλια, να κερδίσουμε τη Λάρισα. 100%. Και στα Τέμπη. Αυτό. Και τον πρόεδρο, παιδιά, τον πρόεδρο. Συναπάτημα. Άστο. Αυτό θα γίνει. Είπαμε πως θα γίνει. Τον πρόεδρο. Θα περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν θα μπει κανένας μέσα. Ξέρω ότι ζητάω κάτι περάνθρωπο. Μπορεί πρώτος εγώ να καβαλήσω τον κάγκελο, αλλά λέω έτσι. Λοιπόν, και να κάνω άλμα επικοντό και εις μήκος και εις ύψος, να πούμε στα 47 μου. Θα κουβαλάς και το κοντάρι μαζί. Όχι, δηλαδή. Τα πάντα, φίλε. Τα πάντα. Γι' αυτό θα είναι χρήσιμο. Γι' αυτό θα είναι χρήσιμο. Αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο τι. Για να στηθεί η εξέδρα. Για να μπορέσει να κλείσει το φύλλο αγώνος, να μην έχουμε, γιατί αυτοί μας περιμένουν να υποθηκεύσουν την επόμενη χρονιά. Το καταλαβαίνετε. Όπου μπορούν θα μας βλάψουν. Λίγο υπομονή για να έρθει μετά να κλείσει το φύλλο αγώνος, να φύγουν οι φιλοξενούμενοι, οι διαιτές κτλ. Και να βγει μετά και ο Ιβάν να το ζήσει μαζί μας όλο αυτό που θα γίνει με τη Λιβαδιά. Έτσι. Αν δεν γίνει νωρίτερα, που θα γίνει και με τη Λιβαδιά, αλλά και νωρίτερα και αργότερα και όποτε θέλετε. Του αξίζει και του πρέπει. Κοράλι ξεροκόραλο, ξεροκοραλάκι, κοράλι ξεροκόραλο, ξεροκοραλάκι. Το μάθα. Είσαι πολύ δυνατός. Είσαι πολύ δυνατός, φιλιά! Ζούμε σου, αδερφέ μου! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Κληρώνουμε και τριήμερο στο Πόζαρ. Έλα! Ένα, δύο, τρία. Είμαι ο Κέρμπι. Ελαμένιο! Κάρα για να ρίξει λίγο νερό στο δρόμο και θα χαθάσω. Πω. Κάρα για σήμερα έχει κάνει φοβερό σπινιάρισμα με κόρνα ντιούξ βγήκε. Μας τρέλανε ρε φίλε, μας τρέλανε. Λοιπόν, fair play είναι αυτό που δεν κάνει η ξεφτυλισμένη ομάδα του Πειραιά. Αυτό που είπες Κωστή πριν από λίγο. Και fair play αυτό είναι το πλήρες. Όταν ένας αντίπαλος βγάλει την μπάλα έξω, μία ομάδα βγάλει την μπάλα έξω, να επιστραφεί στην ομάδα από τον αντίπαλο. Φυσικά. Αυτό που δεν κάνει αυτή η ξεφτύλα του Πειραιά, το ξαναλέω. Και fair play θα μπορούσε να είναι. Σακάντεψε τον Τζίλο εσύ ρε, από κάτω από το λεκανοπέδιο. Εσύ ρε Πειραιώτη που παίζεις στην ομάδα του Πειραιά, γιατί δεν γυρίζεις να τον πάρεις, να τον πάρεις στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα τέλειο fair play. Και τέλος, τι γίνεται με την περίπτωση Τζίλου, θα τιμωρηθεί κανείς? Ή ψάχνετε να δείτε αν ο Πασχαλάκης ξαναμιλήσει και πει ναι ρε μπιπιπ για να τον τιμωρήσετε? Αυτό το ερώτημα το θέτουμε κάθε μέρα. Τι γίνεται με τον Τζίλο, παιδιά? Τι γίνεται? Κάνετε την κουκουβάγια από το βιβλίο του οργανισμού πίσω αυτό το βλέμμα. Το πέτυχα. Λοιπόν, καμένες πλάτες. Καμένες, τεχνίες. Ραγισμένο κινητήρα είχαμε. Τίποτα, διαλύω το ρούτερ. Φιλιά, Μένιο! Τα φιλιά μου! Bye. Πάμε παρακάτω! Bye. Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς και άλλες ράτσες. 2310-287, οκετό! Ναι! Γεια σας! Έλα, ρε Κωστή! Καλώς τη Βαλανιδωράκη! Εντάξει, τα παιδιά τα ακούω, μπράβο τους, πολύ ωραίες οι παρατηρήσεις. Εγώ δεν αναφέρομαι καν για το fair play, γιατί έχω ωραία βιντεάκια που έχουν ανεβάσει άλλα παιδιά. Οπότε μόλις μου πούνε για fair play τους, θα παρουσιάζω τα δικά μας τα fair play και των άλλων. Ούτε καν, λοιπόν, μην μπαίνεις εγώ... καν στη διαδικασία. Εντάξει, έχω τα στοιχεία και τους παρουσιάζω για το fair play. Ας. Πάρτε αυτή, είστε και τελειώνει η ιστορία. Κωστή μου, εγώ σήμερα ήθελα να ξεκινήσω με την ημέρα μνήμης, την 6η Απριλίου, για την μάχη της αντίστασης κατά των Γερμανών στο Μπέλες, στο όρο Μπέλες, όπου τυχαία είδα, δεν θυμάμαι σε ποιο ιδιωτικό κανάλι, να παρουσιάζεται αυτή η μέρα, γιατί πραγματικά είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτήν την εποχή τότε, για την αντίσταση κατά των Γερμανών. Βέβαια, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ότι σε αυτή την ώρα που γινόταν το ρεπορτάζ, ο κάμεραμαν τράβηξε έναν που να τρέχει μέσα στο δάσος, μέσα στο βουνό του Μπέλες. Και κατά σύμπτωση, φίλε μου, ποιος είναι? Ο φίλος μας ο Έβερτον με την ασπρόμαυρη φανέλα. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, ο Πρασιάδης ο Αλέκος.
Έλα, ρε, έτσι ακριβώς. Ο Ταρίφας της Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος ο Προφιάδης. Παντού, παντού τρέχει, φίλε. Να τρέχει το παλικάρι, παλικάρι στα 50 το τέλος πάντων, να τρέχει μέσα στα βουνά με την ασπρόμαυρη και τη σημαία του πόντου. Έχει πάει σε λοιπόν, κάθε άκρη της γης. Κωστή μου, τον είχα γνωρίσει στο μαραθώνο, στην δρόμο την Σαγιάννενα το 16, ναι. Πολύ καλό παλικάρι, αλλά όπως πάει έτσι πρέπει να έχει κάψει φλάτζες στο παλικάρι, δηλαδή έχει πάρει τα όρη τα βουνά, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, θα πρέπει η διοίκηση του ΠΑΟΚ να το συμμαζέψει, να το πάει σε κανένα ψυχολόγο, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Τρελαμένος, τρελαμένος. Τηλέφωνο. Δεν το πετυχαίνω. Λοιπόν, θέλω να του στείλω πραγματικά και από την Βαλανιδωράκη της Πρέβεζας μια μεγάλη, πώς να σου πω, ευχή να είναι πάντα καλά, να είναι δυνατός, να τρέχει. Οπότε, Κωστή μου, μέσα από την μνήμη αυτή του Μπέλες, γιατί πραγματικά θα πρέπει να την αναφέρουμε, ήταν αντίσταση κατά των Γερμανών, ένας ΠΑΟΞΙΣ βρέθηκε και συμπαραστάθηκε με το δικό του τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχω τίποτε άλλο. Γεια σου, Κούδα! Σε όλα τα ζουμουσάκια. Γεια, γεια, γεια σου Βασίλη. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Καλώς τον. Κάερε σα περμητίδο λεβαντάρκια στο πληκατόριο. Πού σημαίνει. Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Λοιπόν, Κωστή με τη σειρά τρία πράγματα θα πω. Πάμε. Με έδωσε τώρα πάσα. Πώς το λες, Μαυροράκι, Αετοράκι, πώς το λες, το παλικάρι. Βαλανιδωράκι, αλλά ό,τι γουστάρεις και Μαυροράκι και Αετοράκι. Εγώ για να το πω θα κάνω σαρδάμ. Λοιπόν, πάμε. Εγώ υπηρέτησα εκεί επάνω 19 μήνες. Έχει 4 λόγους. Πρώτος, δεύτερος, το βάσανο. Ο τρίτος ο λόγος είναι το Στίντελ. 6 Απριλίου έρχονται οι Γερμανοί αξιωματικοί, όχι αστεία, μεγάλου βαθμού αξιωματικοί, ναι. Με Έλληνες. Και γίνεται η μεγαλύτερη γιορτή εκεί επάνω. Εγώ ήμουν στον πιο πάνω λόγο και κατεβαίναμε κι εμείς. Εγώ ήμουν στην Ποποτλίβητσα, τον τέταρτο λόγο, 19 μήνες. Ούτε για το Ρουφμπέσκο αναφέρουνε επάνω που ένας λοχίας με ένα φαντάρο και ένα πολυβόλο κρατήσανε 24 ώρες Γερμανούς. Ήρωες με κεφαλαίο ήττα. Ναι. Ήρωες. Και πόσοι σκοτώθηκαν εκεί στο Ιστίμπεϊ. Δεν τα λένε αυτά. Καλά που τα είπα αυτό το παλικάρι. Γιατί εγώ τα έζησα εκεί 19 μήνες εκεί επάνω με τις εφεδρίες και με τις παραεφεδρίες τους. Για να είμαι τώρα Σκοπιανός. Κατάλαβες, με το νου τους. Με το νου τους είμαι Σκοπιανός. Πιο Μακεδόνας από μένα δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο. Σαν πολύ δεν ασχοληθήκαμε με τη φάση του Μάτος. Θέλω ρε να παίρνω πέναλτι από το κέντρο του γηπέδου ρε. Είμαι μεγάλη ομάδα ρε. 22 λάθη εις βάρος μου κάνανε λες, και 3 υπέρ μου ρε. Και μιλάνε... 2,5! Ούτε καν 3! 2,5! Εγώ 3 θα πω! Εγώ 3 είμαι χουβαρτάς! Ακούστε με που σας το λέω με αγάπη! Αυτό που λέει ο Συντριβανίσιος! Μην μπαίνετε καν στην κουβέντα! Αυτό θέλω! Δεν θα μας χαλάσει κανένας στη γιορτή! Τη διάθεση δεν θα μας την πάρει κανένας! Αυτό θέλω! Και κάτι άλλο τελευταίο για να τελειώνω! Τι έγινε ο Τζίλος, με ποιον να μίλησε πριν φάει το ξύλο. Έλαντε. Και πότε θα μιλήσει. Θα διαιτητεύσει, διαιτητεύσει, χθες μάλλον, χθες. Τι έγινε, ούτε ξέρω και το αποτέλεσμα. Πάλι, το να το δω. Πάλι πάσα μου δώσες και στη χάρισα. Να ξέρεις. Κοίταξε, κάτσε φρόνημα, τώρα μιλάμε σοβαρά, έτσι. Τι, γιατί, εγώ τι μιλάω, τι αστεία. Είμαι τόσο αναμένος. Γιατί γι' αυτό πάω να σε σβήσω. Γι' αυτό θέλω να σε σβήσω. Μη μου πάθεις τίποτα. Όλα τα ραδιόφωνα και όλοι οι παπαναστασιακοί και οι τυποτάδες ασχολούνται με τον το Μάτος. Και δεν χαίρεσαι. Άσε αγόρι μου, άσε για τον καημό τους να βγάλουν. Και όχι είναι ρεαλιτά ράκος ρε. Άσε, ο δεν πειράζει. Έτσι αγώνα, βρε. Ρε. Έτσι. Ο κολάρης έβγαλε ρε, στο άσε αγόρι μου. Πονάς αγόρι μου, το θυμάσαι αυτό που έχω ηχογραφήσει. Άκουσέ το ρε φίλε. Αυτό είναι, αυτό αφιερώνουμε. Άκουσε το λίγο. Ξανά. Αυτό είναι ξαναπέτω. Φωνάς αγόρι μου. Γεια σου Συντριβανίσε. Φιλιά. Φωνάτε ρε. Φιλιά. Μέχρι πόνο βγάζετε ρε. Σας ακούω και τη βρίσκω. Βρε μην ασχολείσαι βρε. Γιατί ασχολείσαι βρε. Γιατί χαλάς τη χαζαχαρένια γιατί σου. Γιατί τη βρίσκω και τη γιορτή σου. Τη βρίσκω ρε. Φιλιά. Γεια σου Παύλε. Με τα χάλια τους ρε. Γεια σου Παύλε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ζουμου σου λέμε. Καλημέρα σας. Ναι.
23-10, τι παίρνουν παρακάτω. 23-10! 23-10. Γιώργο! Στο είχα πει ότι όταν πάρουμε το πρωτάθλημα θα επαναφέρουμε το ου. Να ξέρεις. Ρε μάλια, προσοχή, έχουμε αγώνα σήμερα. Έχουμε αγώνα. Φυσικά, όχι, έχουμε ντέρμπι πρόκρισης σήμερα. Αυτό είναι σήμερα και μετά θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Στις 5. Πού να τώρα, πού να μαζέψεις φίλε το μυαλό. Πού να μαζέψεις το μυαλό, δεν είναι. Μάλια. Πού να μαζέψεις. 5 η ώρα με Ηρακλή. Και με Γιούρι Φιλίπποφ στον πάγκο, ο ψάρας τέλος. Έτσι. Ο ψάρας και τέλος πάντως γίνεται. Δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής ένα καλό προπονητή. Ναι. Καλά θα ήταν να γυρνούσαμε στον πρώτο, τον Γκριζομάλη, τον Σουηδό, πώς τον λέγανε, ξεχνώ το όνομά του, να πάρουμε αυτό. Να μέχρι στιγμής όποιον έχουμε πάρει, τον έχουμε διώξει μέσα σε ένα τρίμηνο τετράμινο. Ψαχνόμαστε φέτος. Αλλά εντάξει, έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα αυτή. Λοιπόν, το ωραίο το άκουσα σήμερα, ο σχολιασμός. Οι στατιστικές λένε πρώτο το γάβρο και πώς λέει να είναι πρώτο να, οι στατιστικές το βγάζουν και να μην παίρνει το πρωτάθλημα. Πώς γίνεται αυτό? Και πώς με μείον δύο βαθμούς εμείς, έτσι. Αυτό δεν το λέει κανένας. Οπότε δεν το λέει. Αυτό αποσιωπείται. Τεχνιέντος. Ούτε είπανε πέρσι 7 αγωνιστικές τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ χωρίς κόσμο έκανε 7 νίκες. Καμία ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν το έχει καταφέρει αυτό. Δεν το είπανε. Φενά. Τι να πούνε. Μα τι να... Γιώργο μου, βλέπετε τι σας λέμε όλο το διάστημα. Όλο το διάστημα τι σας λέμε. Υπάρχει ένα τόσο πακτωμένο σύστημα πάρα πολλών, όχι μόνο ετών, δεκαετιών. Καταλαβαίνεις τι έχουν πάθει αυτοί, Γιώργο. Κατάλαβες τι πάθανε φέτος, τι έχουν πάθει. Δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ, ποτέ τον ποτόν. Εδώ ακούω τις ειδήσεις μου, σηκώθηκε η ΑΕΛ και μου λέτε εσείς, φέρνει, σηκώθηκε η Υπουργός Βορείου και αποχώρησε από τις συναντήσεις που γινόταν νομίζω στο Βελγίδιο και την κράξαν όλοι. Ναι. Τι να πούνε τώρα, ποιο να πιάσεις και τι να, τι να... συζητάμε. Και δεν γύρισε και είπαν όλοι, στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και γύρισε ο Δόνης και είπε, γιατί να πετάξω την μπάλα. Όχι ρε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τώρα, τελείωσε αυτό. Το ότι καθόμαστε σήμερα, δύο μέρες μετά και ασχολούμαστε... Άσε να συζητάνε αυτοί, κάτι πρέπει να πούνε. Δεν έχουν αποσυντονιστεί πλήρως, δεν ξέρω πού να πιαστούν. Βλέπουν απέναντι να έρχεται το τσουνάμι και δεν είναι μόνο μια περαστική χρονιά αυτή. Έχει ξεκινήσει από πέρσι η ιστορία αυτή. Ξέρει, πόνος, τσούζι. Αγόρι μου, πόνος. Τέλος. Αυτός τους τσούζει ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας άγιος άνθρωπος, να ενισχύσει την αγαπημένη μας ομάδα. Αυτό τους πειράζει. Εάν π.χ. ο Σαββίδης κατέβαινε κάτω και έπαιρνε μία ΑΕΚ, ένα Παναθηναϊκό, ένα Πανιόν, ένα Τρόμητο, δεν τους πειράζει. Φυσικά. Τους πειράξει που ανέβηκε πάνω στην... Από το πουθενά. Όχι ρε, τους γκρέμισε όλο αυτό που είχαν καλωστημένο τόσα χρόνια. Μεταξύ τους η μοιρασιά, η πιτούλα, εγώ Champions League, εσύ, πάντα, εγώ πάντα. Το πρωτάθλημα, εσύ να βγεις μετά, στα προκριματικά θα αποκλειστείς, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μια χαρά. Το παλιό ΠΟΚ, το παλιό ΠΟΚ που ζούσε και βασίλευε για πολλά χρόνια από μετά την υποτιθέμενη διάλυση του ΠΟΚ, Γιώργο. Αυτό έγινε. Και υπογείως πάντα θα υπάρχει. Σε ένα κράτος στο οποίο υπάρχει τόσο μεγάλη ενεργία και ψάχνουν τον καθένας. Εδώ ρίξανε την άλλη τη γιαγιά με τα πατάκια, τα τελίκια. Και την άλλη βάζευε χόρτα. Καλά, είμαστε σοβαροί σαν κράτος. Γεια σου Γιωργάρα μου. Σε φιλώ. Bye, bye. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Μην ξεχνάτε, Ελλάσσο το σέρβις 47-43-12. Το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις εκεί. Η οικογένεια Χατζόπουλου κάνει θαύματα. Το ξαναλέω εκεί που είναι το Άβαλον, το ξενοδοχείο πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. 47-43-12. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το. Τι είπες, δεν ξέρουν από πού να κρατηθούν.
Υπάρχει ένα μέρος που σκέφτομαι. Η αρχή λέμε εμείς το μότο μας στο τελευταίο διάστημα ότι δεν πέφτει με τίποτα. Βεβαίως. Κρατηθείτε από εκεί, παιδιά. Και για την πάθηση την οποία έχετε, ξέρω, έχετε καούρες και τα λοιπά. Προκτοσυναλάρ. Σας συνιστούμε. Ξέρουμε ότι ξύνεστε. Ψάχνεστε γι' αυτό και τρίβεστε και θέλετε φερπέι και φερπέι και τα λοιπά. Τι λύσα είναι αυτή, ρε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι γίνεται αλλιώς. Κοίταξε τώρα, ξέρεις τι να κάνουν. Εμένα, παιδιά, αυτό, Χρήστο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Πραγματικά το γλεντάω αυτό. Δεν σας το λέω για να σας γρυσώσω το χάπι ή για να σας πάρω τη στενοχώρια. Εγώ αυτό το ευχαριστιέμαι όλο αυτό που βλέπω. Είναι το απόλυτο ξεβράκωμα. Μα είναι, πέσαν οι μάσκες, ξεφτυλιστήκαν, δεν ξέρω τι να πούν δηλαδή. Πάνε οι αντικειμενικοί, πάνε τα φόβη της δημοσιογραφίας που λες στο κεφάλι τους μυρίζει ποδαρίλα που μας το πουλούσαν εδώ ότι εμείς θέλουμε τον ΤΑΟ μεγάλο κτλ. Αυτοί εδώ που πούσαν τα πειρατικά, όλοι, ξεβράκωμα. Ο χαλιαμπάλιας, αυτό είναι τα χαλιά. Ναι, ο Χάλια Μπάλιας, ναι, αυτός ο Χάλια Μπάλιας που είναι στο Χόμπι 4. Ο αντικειμενικός, ναι. Ξέρεις τώρα τι θα κάνουν. Θα βγάλουν, θυμάσαι παλιά που παίζαμε τα χαρτάκια με άρματα, με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα κτλ. Και είχε τα υπερατού και είχε το ένα υποδύναμη κτλ. Ναι, τα γράφια. Κανονικά. Κάρτα Ολυμπιακός. 62 τελικές. Επιθέσεις 42. Γκολ υπέρ αυτά. Θα λένε, α, έχω καλύτερο. Το βρήκα, κερδίζω. Θα προσθέτουν και τα αυτογκόλ του Βούκοτς. Έχει γίνει για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά. Τα αυτογκόλ θεωρούνται πλεονέκτημα του αντιπάλου. Χρήστο, δηλαδή αυτός που τα βάζει. Πρόσεξε. Η ομάδα η δική μας καλπάζει, αίτητη, μέσα έξω, με μπαλάρα σε συγκεκριμένα παιχνίδια, έχοντας ξεχάσει την ήττα, εμφατική παντού, κόντρα σε πολύ σκληρές αντιμετωπίσεις από αντιπάλους. Και διαιτησίες και διαιτησίες με μάχες παντού. Και ποιο είναι τώρα το νέο αφήγημα, ξέρεις. Ο Φουρτούνης είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, ο Φουρτούνης, ο κορυφαίος Έλληνας. Εντάξει, παιδιά, έγινε. Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ο Βιερίνη, εγώ θέλω να τους πω. Εννοείται ότι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ο Αντρέ Βιερίνια. Αυτός είναι ο κορυφαίος Έλληνας. Δεν μπορούν να τον φτάσουν τον ΠΑΟ. Και μη μου πει κανένας δεν είναι Έλληνας. Μη μου πει κανένας δεν είναι Έλληνας ο Αντρέ. Άστο. Από κάποιους εκεί πέρα κάτω είναι πολύ περισσότερο. 100 φορές περισσότερο. 100 φορές. Κωστή, θέλει απλά από εδώ και πέρα για του χρόνου να προετοιμαστούμε. Η ομάδα μας είναι 1,5 χρόνο αίτητη, έτσι. Και πάμε να το κάνουμε 2 και όσο δυνατόν περισσότερο. Όποιον αντίπαλο βρίσκουμε. Να τον ισοπεδώνουμε. Βλέπουμε την αγαπητή ομάδα της Λαμίας, πώς άνοιξε τα ποδαράκια της. Βλέπουμε το αγαπητό Αγρίνιο που έλεγε ο Πασαράν και τα λοιπά. Να ανοίγει όχι απλά τα ποδαράκια. Πασαράν, ποδαράν. Ανοιχτοποδαράν. Ανοιχτοποδαράν. Είδαμε το συμπολίτη, το μάχημο που έβγαζε φωτογραφίες selfie στα ποδητήρια. 4 στο Πεσκάκι, 4 στο Άκα. Να μην τα ξεχνάμε γιατί λένε όλοι, γάμα γιατί θέλετε μία ομάδα στην πόλη. Μία! Δεν μας νοιάζουν οι άλλες. Δεν μας προσφέρουν τίποτα. Και είναι έντιμο αυτό. Αυτό το παραμύθι ότι μπορεί η προσφέρω στον ΠΑΟΚ να το λένε μόνοι τους να αυτοκοροϊδεύονται. Είναι δικαίωμά τους να θέλουν να έχει 110 ομάδες η πόλη, αλλά για μας δεν έχει κανένα όφελος. Ζούνε και αναπνέουν μόνο για να μας κάνουν κακό. Οπότε εμείς στη δουλειά μας και νομίζω ότι εμείς αν πάνε πρώτα όλα καλά. Εμείς το νου μας την Κυριακή. Και τη Δευτέρα θα πούμε το καινούργιο σύνθημα σχετικό με το πρωταθλητές. Πρώτο Θεός να κερδίσουμε. Καλημέρα. Γεια σου Χριστάρα μου. Γεια. Άλλες τρεις, μην παίρνετε άλλοι. Αυτή που είναι μέσα στο κέντρο, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το ναι. Τι κάνετε, καλά είστε? Γεια σου Παναγιώτη. Δεν είμαστε καλά, φίλε, όχι. Λοιπόν, κάνεις κλήρωση σήμερα? Κληρώνω τριήμερο για... 4,85 και αν το κερδίσω το πάρει ο κύριος Γιώργος. Αγόρι μου. Μεγάλη μου τιμή πρώτα που μιλάω μετά από τον κύριο Παύλο και τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Χρήστο. Τι ωραία. Τι ωραία, φίλε. Λοιπόν, τρέλα. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να δω το πιο κακαλά το γκολ που έχει βάλει η ομάδα μου σε όλη τη την ιστορία. Το πρώτο γκολ με τη Λαμία είναι το πιο κακαλά το γκολ που έχει βάλει η ομάδα του ΠΑΟΚ σε όλη τη την ιστορία. Κρεμίζει ένα ωραίο παραμυθάκι θέλει, πολλών ετών. Όποιος θέλει να είναι ευγενικός και καλός δεν είναι ΠΑΟΚ.
Τελείωσε. Τι ευγενικός, τι καλός. Δεν ξέρω. Τελείωσε. Εγώ απλώς λέω τη γνώμη μου. Ρε σηκώνεται ελαττήριο άλλος μετά. Σε παρακαλώ. Αυτά πέθαναν. Δεν με ενδιαφέρει αυτά κανένας, ρε Κωστή. Μπορούσε να μη σηκωθεί. Ας μη σηκωνόταν, δεν ξέρω. Ας καθόταν όλο το μάτι εκεί. Να χάζευε από κάτω. Δεν με νοιάζει. Εγώ λέω για τον γκολ. Είναι το πιο καλά το γκολ που έχει βάλει η ομάδα μου. Αυτό. Έτσι. 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 Δεν ασχολούμαι. Κύριε Γιώργο και κύριε Παύλο. Έχω μια ερώτηση εγώ. Στο fair play, οι αντίπαλοι σου εξακολουθούν να σε μαρκάρουν ή σταματάνε? Ναι, αν η μπάλα με την απόκριση του Σαράνοβ έβγαινε έξω, θα ήταν όλα καλά. Όλα καλά, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, είπαμε. Το γκολ τελείωσε. Το λύσαμε το πρόβλημα, μην ξαναπεί κανένα για γκολ. Άκου αυτό... λίγο μια μελωδία. Άκου λίγο μια μελωδία. Άκου λίγο μια μελωδία. Άκου λίγο κλασική. Είδες. Αυτά. Αυτό, φίλε. Κωστή, είδες. Ένα γκολ τι κάνει. Τι κάνει. Δίνει, ανάβει το φυτίλι. Έτσι. Μέχρι το 1-0 και ο κόσμος ήταν σφιγμένος. Εντάξει. Και μετά αμέσως σήκωσε το, δηλαδή με το δεύτερο γκολ. Φυσικά, φυσικά. Κοίταξε, και ο κόσμος ζει καταστάσεις πρωτόγνωρες. Γι' αυτό αγαπητέ μου κύριε Παύλε και αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, μην ασχολείστε με σκουπίδια. Αυτό για ποιο λόγο, μην χάνετε τώρα. Αυτό που λες. Μην αναλώνεστε. Κρατήστε για τα πανηγύρια, βρε. Ας αυτό θέλουν. Για τα πανηγύρια. Το αυτονόητο δεν θα το εξηγήσουμε εμείς σε κανέναν πλέον. Εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ. Οι άλλοι είναι τίποτα. Δεν... Τελείωσε. Αυτό που λες. Δεν χαλάω ούτε τόσο ενέργεια. Τελείωσε. Ά, δεν υπάρχει κανένας άλλος να κοστιπάει. Τελείωσε. Δηλαδή δεν αυτό είπε. Που κάνει φέτος αυτή η ομάδα με τον κόσμο του, με τον πρόεδρο του, με τον προπονητή της και με τις δηλώσεις παρακαλώ που κάνει ο προπονητής πλέον και τους γλεντάει και έτσι. Καλά τους κάνει. Παράδειγμα έγινε. Εδώ ακόμα και ο Δόνης είπε λέει να γίνω και εγώ λέει Λουτσέσκου έτσι. Θέλουμε να αναφέρετε. Ό, έτσι όλοι θα μιλάτε για τον ΠΑΟΚ έτσι με σεβασμό. Θα γλύφετε όλοι. Αυτό. Έχουμε για όλους. Θα πάρετε σειρά. Θα σας κόψουμε και χαρτάκι όπως και κάνουν στο ΙΚΑ. Το σειρά. Χειρότερο ξέρεις ποιο είναι ότι έρχονται μετά K19, K15. Λοιπόν, τώρα που είπες για ΚΑΠΑ και τέτοια, θέλω να δώσω μεγάλα συγχαρητήρια για αυτούς τους άντρες που είναι K15, όλοι είναι άντρες. Βέβαια. Γιατί? Και για τη συμπεριφορά τους. Και για τη συμπεριφορά τους και για το, αλλά για το 1-2-4 πάω. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έτυχε εκείνη τη στιγμή να τα ακούσω. Αυτό είναι μπόλιασμα ότι είναι μια οικογένεια όλοι. Πρόσεξε. Κανένας μεγάλο... από αυτούς όμως που λένε λογάκια και μας φυτιλιάζουν δεν είπε ότι αυτά τα παιδιά έκαναν τούνελ και χειροκρότησαν τα παιδιά του Άρη που ήταν στεναχωρημένα και βουρκωμένα για την ήττα τους. Το είδες πουθενά. Κωστή. Πουθενά, φίλε. Όχι, δεν θα σε κάνουν ποτέ. Πουθενά. Δεν θα γράψουν τίποτα. Πουθενά δεν είπε κανένας. Ότι καθίσανε μέσα στη χαρά τους, αγκάλιασαν τον αντίπαλό τους, γιατί τα παιδάκια δεν έχουν τα αυτό. Τα περισσότερα παιδιά πάνε μαζί σχολείο. Ακριβώς. Αγκάλιασαν τους αντιπάλους τους. Αγκάλιασαν τους αντιπάλους μέσα στη χαρά τους. Δεν το είπε κανένας και πουθενά, φίλε. Δεν συμφέρουν αυτά, κατάλαβες. Δεν πρόκειται να δεις πουθενά κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Όποιος γράφει καλό για τον ΠΑΟΚ χάνεται. Σύ και με καμπέρι. Έγινε Παναγιώτη. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Χαίρομαι για τον κύριο Μίνο που τους τρολάρει τώρα στους μύθια. Τους γλεντοκουπάει. Δεν το βγάζουν κιόλας. Γεια σου Παναγιώτη. Φιλιά, φιλιά. Πάμε να πάρουμε άλλες δύο γραμμές είναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς τον ναι. Έλα Κωνσταντίνα. Ζουμουσού αδερφέ μου. Έλα Ρεποκράτιο. Ναι. Λοιπόν, τα είπαν όλα τα παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Τώρα περιμένουμε εμείς για το τούνελ που λέει ο Παναγιώτης. Έχει πολύ εδώ για άλλα πράγματα, πολύ πιο σοβαρά δεν είπαν τίποτα. Θα πούν για αυτά τώρα. Πολύ πιο σοβαρά. Είναι δείγμα το ότι με τι αρχές μεγαλώνουν τα παιδιά στις ακαδημίες. Έτσι, ούτε φανατισμός, ούτε μαθαίνουν να μισούν τον εχθρό. Αντίπαλος. Ναι, 1-2-4 ΠΑΟΚ, αυτό ναι, αλλά πήγαν να αγκαλιάσουν τους αντιπάλους τους. Πήγαν να αγκαλιάσουν τα παιδιά του Άρη γιατί τα είδαν στεναχωρημένα, γιατί φυσιολογικό. Πιθανόν και δικοί μας να έκλεγαν αν έχαναν. Και πήγαν, τους αγκάλιασαν, τους παρηγόρησαν μέσα στη χαρά τους. Μέσα στην τούρλα ενός αίτητου πρωταθλήματος, βρήκαν χώρο και χρόνο να πάνε να αγκαλιάσουν τον αντίπαλο.
και ένα μεγάλο μπράβο. Αλλά θαύτηκε αυτό, έτσι. Θαύτηκε. Ε, καλά, είστε. Εδώ θαύτηκαν τόσο και τόσο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει την Κυριακή. Κυριακή παίζουμε, Κώστα. Κυριακή, βεβαίως. Όλα είναι 7 πλέον. Όλα 7 η ώρα. Όλα. Δεν έχει Σάββατα, δεν έχει Δευτέρες. Ό,τι και να φέρουμε, ό,τι και αποτέλεσμα πρέπει. Δεν ξέρω, τα παιδιά θα μαζευτούν στα Τέμπη. Πρέπει έτσι κι αλλιώς. Στα Ιόδια, στα Μάλγαρα. Έτσι κι αλλιώς. Να υπάρχει, ναι, να υπάρχει σύναξη από όλο το Δήμο Δέλτα που είμαστε. Χάλαστα, Κύμνα, Μάλγαρα, Βαλμάδα, Βράχια, Άνετρο. Όλοι. Εκεί να γλεντήσουμε, έτσι, να χειροκροτήσουμε την ομάδα μας. Το προσκύνημα στα Τέμπη θα γίνει ανεξαρτήτως αποτελέσμα. Ναι. Υπάρχει μερίδα ανθρώπων, λέω, που θέλει, ναι, που δεν θέλει, θέλει απλά ισοπαλία στο μάτς της Κυριακής, θέλω, για να έχει μετά αξία το μάτς της Λιβαδιάς. Διαφωνώ. Όχι, θα έχει πάντα. Έτσι κι αλλιώς. Πανηγύρι τώρα, πανηγύρι. Πανηγύρι. Απλά αυτό, Κώστα μου, αυτό το μάτς στη Λάρισα είναι η τελευταία τους ελπίδα να μου στερήσουν το αίτητο. Θα αντιμετωπίσουμε μια άκρος εχθρική ατμόσφαιρα και από την κερκίδα. Σίγουρα. Και μέσα στο γήπεδο θα πέσει πάρα πολύ κλωτσιά. Θα πάει σύννεφο το κλωτσίδι. Λοιπόν, και από τον πρόεδρό τους και από τον κόσμο τους που υπάρχει μίσος για τον ΠΑΟΚ εκεί. Ναι. Όσο σε λίγα μέρη της Ελλάδος. Όσο σε λίγα πολύ μεγάλο, ξέρω, ξέρω. Κωστά, κοίτα να δεις τώρα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Βλέπεις τώρα ότι έχει τόσο καιρό, το λέμε, το πρωτάθλημα ξεχάστε το. Αυτοί προσπαθούν τώρα για το ΑΕΤ. Αυτό είναι. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει. Αυτό θα προσπαθήσουν. Θα έλεγα κάτι τελευταίο. Ναι. Αν παίξουμε με τη χάρτινη οικοδέσποινα στο ΑΚΑ, θα παίξουμε στο τελικό. Ναι, μάλλον, το τελικό εκεί θα γίνει. Εντάξει. Θέλω, ρε φίλε, έτσι, έχω έτσι ένα καημό. Έχω ένα προαίσθημα, ο Ενρίκη ο τρελός, όπως το 17 να του παστελώσει πάλι και να σηκώσουμε το κύπελλο. Τίποτα άλλο. Μπορείς, ρε, ένα-ένα. Να μην στον πάγο. Κουστάκι μου. Κουστάκι μου. Ένα-ένα. Πρώτα η Λάρισα. Ένα-ένα. Ναι. Πρώτα η Λάρισα. Και μετά όταν θα έρθουμε εκεί. Αυτό είναι που λες, αυτό είναι να περάσω τον αστέρα πρώτο ο Θεός. Να περάσω, ναι, τον αστέρα, ναι, τη μεγάλη εβδομάδα. Λοιπόν. Μεγάλη εβδομάδα θα είμαστε πρωταθλητές ήδη. Όντες πρωταθλητές. Περνάμε και το εμπόδιο της Τρίπολης. Λοιπόν. Και μετά θα συζητήσουμε για τον τελικό. Τι θες. Έγινε. Λοιπόν. Φιλιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Ζουμου σου. Γεια σου, χορευτή μου. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Περάσαμε το διάλειμμα κατά δεκάλεπτο. Δεν χωράνε μέσα στις γραμμές. Καλημέρα! Ε! Και την επόμενη εβδομάδα. Και την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε. Είναι το μόνο πράγμα που δεν θα γράψουν οι φιλάδες τους, γιατί πολύ απλά είναι φιλάδες τους. Σταματήστε να διαβάζετε και να ακούτε φιλοολυμπιακά ραδιόφωνα. Εσύ και αυτό, να διαβάζετε αυτό που είπα το ήξερες. Το ήξερες αυτό που είπα. Ότι κάνανε τούνελ τα παιδιά, χειροκροτήσανε, περίμεναν τους αντιπάλους να πάρουν τα μετάλλια τους. Όχι. Όχι. Έτσι. Φυσικά και όχι. Εδώ ακόμα και τα δικά μας τα ραδιόφωνα πολλές φορές ακούστηκαν σχόλια γιατί ασχολούμαστε με αγώνες K15. Okay. Γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ και θα μας κερδίσει και δεν θέλαμε να βγούμε παρά έξω. Τι ρε παιδιά να μην ασχοληθούμε με τα παιδάκια, την K15. Θα μας σεβαστούν οι από κάτω που μια ζωή κάνουν το άσπρο μαύρο. Θα μας σεβαστούν αυτοί που ξαφνικά κάτι τόνι η ηρωίνη έγινε λουκουμόσκονη. Θα μας σεβαστούν αυτοί που δίρανε τον Τζίρο. Και τελικά δεν τον δίρανε, αλλά απλά τον πήγανε και το παίξανε φιλικά όπως δεν ήταν τα παιδάκια, ναι, στις παιδικές χαρές. Του τεινάξανε την πιτηρίδα από το πέτο. Άστο, δεν πειράζει. Πάω, έτσι, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Κάτε έτσι, έτσι. Άστο, ρε παιδιά, κλεντήστε το, μπορείτε αυτό που, αυτό που σας λέω. Το καινούριο, ένα λίγο θα το κάνουμε λίγο πιο νεολιστικό. Ναι. Που πονάνε. Το έχω βάλει αυτό, το έχουμε βάλει αυτό, ρε. Το βάλαμε. Πονάνε. Αυτό, πονάνε μόνο, πονάνε. Άιντε, χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά. Γλεντίστε το όλο αυτό. Αυτό που σας λέω. Γλεντίστε το όλο αυτό. Χαρείτε το, καταλαβαίνετε. Αυτό δείχνει τον πανικό. Το ότι έχουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Βρίσκονται σε μεγάλη σύγκριση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε διάλειμμα. Αιγαίων Ψαραγορά. Δικητήριο. Αλλά και ωραιόκαστρο. Πρώτη ψαραγορά. Σας τα καθαρίζουν από εντόστια, από λέπια. Και έρχεται έτοιμο στο σπίτι. 214.000 στο δικητήριο. 69-56-66. Για το ρεόκαστρο και Κυριακή ανοιχτά και νηστίσιμα αυτό το διάστημα. Όπως και νηστίσιμα, γλυκά υπέροχα, Νικολαίδη στην Καραολή και Δημητρίου και στα δύο καταστήματα και ψωμάρες και τουρτάρες και υπέροχο παγωτό, πεντανόστιμο μεγάλα ημέρα, φρεσκότατα όλα. Και εννοείται ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, χθες δώσαμε φούρνο μικροκυμάτων, υπέροχο Samsung και τάμπλετ στην αρχή της εβδομάδας προηγούμενης, μεγάλα δώρα, πάνω από 100 ευρώ η αξία τους. Και θα συνεχίσουμε έτσι στην Αδέρα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μπαίνετε, λέτε ζουμουσού.
λέτε, φωνάζετε τον Παμπουκίδη και σας εξυπηρετεί το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικό στην πόλη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, 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 έτσι. Είπα, έταξα γιαγιά. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω, θα δούμε. Μέσα στη βδομάδα σίγουρα πάντως. Οπωσδήποτε. Μην ξεχνάμε σήμερα στις 5 το βόλεϊ. Πάω Ηράκλης στο Παλατάκι. Ντέρμπι πρόκρισης. Όποιος κερδίσει θα είναι παρόν στους ημιτελικούς. Γιούρι Φιλίπποφ στον πάγκο πλέον. Το βόλεϊ που μας χάρισε συγκλονιστικές στιγμές. Μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Και πρωταθλήματα μέσα στον Πειραιά και πολύ κακαλά τους τίτλους. Και όχι έναν, δυο, πολλούς. Μην το ξεχνάμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Να πω, κορυφαίο εστιατόριο στην πόλη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. 705-750. Όποιος πήγε, έκλαψε όταν ήρθε η ώρα για να φύγει. Σπάνε τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας στη Βετιανή Μοναχή. Έρχονται εκεί και λένε εγώ ποτέ. Δεν έχω φάει ποτέ κρέας. Φάε την παντσέτα του και θα λυγίσεις. Κλαίνε μανούλες. 705-750 τη Λιβεριά. Καταπληκτικό το μέρος. Το γκρέμισε όλο. Όλο το γκρέμισε. Και το έφτιαξε από την αρχή ο Δημήτρης. Υπέροχο απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια. Και φυσικά Χαλβάς Λουκάς. Κορυφαίος χαλβάς. Η γεύση υπέροχη από την πόλη. Και με νέα γεύση κάστανο κουβερτούρα. Δηλαδή και γλυκένεσαι και αμαλάχι και σκεπάζεσαι με το κρύο. Κάστανο κουβερτούρα. Ωραίο για να μην κρυώσεις. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Είπαμε κληρώνουμε τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέα, στο υπέροχο Φιλοξένια. Δύο διανυκτερεύσεις. Μαγεία! Πηγαίνετε για Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Για τον Ατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Και δεν μας πέφτει με τίποτα! Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Ο Δημήτρης είμαι από Αίγιο. Γεια σου, ρε Δημητράκη! Γεια σου, ρε Δημήτρη. Χαμήλωσε μόνο το ραδιόφωνο για να μην ακουγόμαστε με βάθια και επαναλήψεις. Τέλειος. Τέλειος. Αίγιο. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Αγόρι μου. Ζούμου σου. Χαίρομαι να σε ακούω κάθε πρωί. Να σε καλά, να σε καλά. Η πιο όμορφη φωνή της Ελλάδας. Η πιο όμορφη. Αλήθειες λες! Τσιριχτή μεν, αλλά. Για πες. Αίγιο, έρχεται ο αδερφός μου εκεί κατά καιρούς. Να ξέρεις. Έχουμε μιλήσει και μέσω τηλεφώνου να βρεθούμε κάποια στιγμή. Βεβαίως. Είμαστε κοντά. Δίπλα, έρχεται εκεί με την εταιρεία του, έρχεται. Έτσι ακριβώς. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί στα ραδιόφωνα εδώ της υποτιθέμενης Αθήνας ναι. Δεν έχουν πει κάτι για τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ. Τι να πούν, εδώ δεν λένε για τους μεγάλους που είναι για τα πιτσιρίκια. Δεν μπορώ, δηλαδή έχω αγανακτήσει πλέον. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Θα σου πω δύο κουβέντες. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλά ένα πρωτάθλημα αίτητο του ΠΑΟΚ. Είναι πολλά περισσότερα. Αποδομήθηκε ένα σύστημα το οποίο ήταν τόσο πακτωμένο, ήταν τόσο τσιμεντωμένο για πολλά χρόνια και βρίσκονται σε σύγχυση όλοι τους, όχι μόνο οι ομάδες και οι συναυτό και τα παπαγαλάκια που βρίσκονται στα payroll και τώρα πρέπει να ανταποδώσουν το χρήμα που έπαιρναν τόσο καιρό και οι οπαδοί που ήταν καλομαθημένοι σε μια κατάσταση βρέξει χιονίσει πρωτάθλημα και πολλά πράγματα, αδερφέ μου. Πολλά δεν πράγματα. Πειράζει, από εδώ και πέρα έτσι. Θα τα βλέπουν όλα σπρώμαυρα για να πούνε για όλους και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Έτσι, όπως το λες, θα μάθουν γιατί είναι μόνο η αρχή, δεν είναι μια φωτοβολίδα. Έτσι ακριβώς, πανάξια, έτσι πεντακάθαρα, το πιο αντρίκιο πρωτάθλημα που έχει πάρθει από καταβολή στο ποδοσφαίρου. Το πιο κακαλάτο. Έτσι. Για να μην κρατάω τη γραμμή, χάρηκα που σε άκουσα. Να σε καλά, Αίγιο! Φιλιά πολλά εκεί κοντά στον αδερφό. Καλημέρα σε όλους. Φιλιά. Να σε καλά. Πάμε παρά. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ΠΑΟΚ. Παντού. Τι θέλετε, ο Σπύρος, ο φίλος μας, Κέρκυρα, Επτάνησα, στην Κρήτη, κάτω, Δημήτρη στα Χανιά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Πελοπόννησο, καλά, Ευρώπα. Παντού υπάρχει. Και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Αν με ένα μαγικό ραβδί καταφέρναμε να μαζευτούν στην πόλη μας όποιος είναι ΠΑΟΚ από κάθε άκρη της γης, να έρθει ο Μιχάλης από το Μόντρεαλ, να έρθει ο Κολοβός, θα πούμε από τη Μελβούρνη, από το Σίδνεϊ, ο Πεΐδης, ο Χάρης, να έρθουν τα παιδιά από τη Στοκχόλμη, από τη Μόσχα, από το Τορόντο, από τη Βενεζουέλα, να έρθουν από τη Νότια Αφρική. Ξέρετε τι θα γινόταν.
τι θα γινόταν. Δεν θα μας χωρούσε η πόλη. Δεν θα μας χωρούσε. Αλλά στην ουσία θα είναι εδώ τα παιδιά αυτά. Θα είναι εδώ. Νοερά θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ στα πανηγύρια, στη φιέστα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Εκεί. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ζούμου σου. Αδερφέ μου, δίδυμο πατέρα. Έλα, έλα, έλα. Τι κάνεις τα γόρι μου. Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλά, Κωστάκι μου. Καλά. Μια χαρά. Έχω ένα μικρό πρόβλημα, ρε παιδί μου. Ναι. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, να δω αν είμαι καλά ή όχι, δηλαδή έτσι. Αν ήταν μεγάλο, θα καταλάβαινα το ότι δεν πέφτει με τίποτα. Αφού είναι μικρό, θα το αντιμετωπίσουμε. Εδώ και καιρό ακούω κάτι ήχους και από την Κυριακή τους ακούω ακόμα περισσότερους. Δεν ξέρω. Μήπως αν είναι ακούς, πρόβλημα. Μήπως ακούς αυτό. Κάτι βιολιά παίζουν. Αυτό τον ήχο. Και αυτό να. Και αυτό να, κάτι βιολιά ακούω, δεν ξέρω, πρέπει να πάω να το κοιτάξω, τι πρέπει να κάνω. Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Πιστεύω ότι δικαίως τους ακούς τους ήχους, είναι, ναι. Κάτι, είναι κάτι σεντονόβιολα, είναι κάτι, σεντονόβιολα, κάτι, ναι. κάτι βιολοσέντονα. Δηλαδή, και δεν ξέρω αν έχω πρόβλημα ή όχι ρε παιδί μου. Αδερφέ μου, αδερφέ μου, ζούμουσου. Κοίταξε, πρέπει να το κοιτάξουμε μαζί, ναι. Γιατί κι εγώ είναι σαν να τους ακούω αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω, κάτι, κάτσε, ας κάνουμε βάζω, λίγο, να κάνουμε λίγο ησυχία. Για κάτσε λίγο, κάτσε λίγο να ακούσω. Κάτι, κάτι τέτοιο, ναι. Άκου λίγο, στο βάθος. Κάπου βαθιά, βαθιά. Κάτι τέτοιο. Παιδιά, που δεν ξέρω τώρα τελευταία. Ένα σας λέω, σας το τάζω. Ζου μου σου. Τα ωραιότερα. Καλημέρα. Τα ωραιότερα έρχονται. Τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει το ταξίδι. Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Ελάτε να το ζήσουμε μαζί. Το νου μας, το νου σας όλοι. Έτσι, 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 έτσι. Ζου μου σου αδερφέ μου. Ζου μου σου αδερφέ μου. Να είσαι γερός. Γεια σου δίδυμο πατέρα. Φιλιά. Φιλάκια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Και ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, έβδομη. Μ' ακούτε. Βεβαίως. Καλημέρα, όγδοη, ένατη. Όσες θέλετε, άπλες είμαστε στις καλημέρες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Καλά είμαστε. Όχι, και δεν είμαστε καλά. Καλά σ' ακούω, εντάξει. Είσαι ο? Λοιπόν, ο Βασίλης είμαι. Γεια σου ρε Βασιλάκη. Έχουμε μπει και άλλες φορές. Από Τρίκαλα σπέρνω τηλέφωνο. Από Τρίκαλα, μπράβο. Ναι, ναι. Τέλεια. Από μέσω ίντερνετ, βέβαια. Τέλεια. Με σένα ξεκινάω τη μέρα μου, με φτιάχνεις τη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εσύ, να είσαι γερός. Μια επισήμαση γερός σας κάνω. Ναι, ενικό σε εμάς, αν μιλάς εμένα στον πολιτικό. Γενικά, ναι, γενικά. Όχι, αλλά ενικό εμείς. Αν ήταν ένας άκουγα έτσι κι αλλιώς. Είμαι πληθωρικός, είμαι τριψήφιος στα κιλά, οπότε μπορώ να είμαι πληθυντικός κιλών. Σε βλέπω σε κάτι βίντεο, ναι, ναι, ναι. Άσε, τα βίντεο με παχαίνουν, φίλε. Βάζω κάμερα με χοντρό φίλτρο. Για να μην κομπλάρουν άλλοι με το κορμί μου. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι παντός, δεν έχει σημασία. Ναι. Απλώς μας δίνεται, επειδή είμαι Μακεδόνας, ναι. Δίνεται μια τεράστια ευκαιρία να αναδείξουμε τη Μακεδονία με αυτό το πρωτάθλημα το ΠΑΟΚ. Μην φυσικά. Τη χάσετε. Φυσικά. Μην τη χάσετε. Δείξτε τους ότι δεν ξεχνάτε. Δείξτε φυσικά. Την προδοσία που έχουν κάνει. Θα σου πω. Αυτό την Κυριακή έχω. Βρέθηκε κόσμο στο Μεγαλέξανδρο, το πανό, πάνω από το πανό ήμουνα. Πάνω από εκεί που γράφει end, πάνω από το α ήμουνα. Κάθε φορά δεν το πανό θα είναι και, εκεί. Ναι, ναι. Και οι φωνές. Και το Μακεδονία εξακουστεί θα ακούγεται στην Τούμπα και θα είμαστε εκεί να τους το θυμίζουμε συνέχεια, αδερφέ. Στα παιδιά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία να τους ταρακουνήσετε στη θέμελα. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα και πρεσπών. Τι είναι αυτά που λένε. Να είσαι βέβαιος ότι δεν την υπάρχει. Ώρα των δηλώσεων στα πανηγύρια θα υπάρξει τέτοια δήλωση. Εκεί που θα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Δεν υπάρχει, παιδιά, μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία. Είναι τεράστια ευκαιρία να ταρακουνηθούν στη θέμελα και την προδοσία που κάνατε. Ξεπούλημα. Ξεπούλημα. Και αυτό και ένα άλλο να τονίσω, πολλοί θα θέλανε τον πρόεδρο να τον έχουν στις τάξεις τους, τον που έχετε εσείς. Να τον χαίρεστε και να είναι γερός, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι Άρης. Άρης είσαι.
Μπράβο σου φίλε που σκέφτεσαι. Άρης, αλλά δεν είμαι... Άρης, εντάξει, μετά πάω και εγώ βγαίνω ρέδιο και έχουμε στα ίσια μου, βέβαια, άλλο θέμα αυτό. Αλλά με σένα ξεκινάει, ναι. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, παιδιά, να σε καλή μέρα. Να σε καλά, είπαμε. Τη ζουμουσού την παρέα μας δεν βάζουμε. Ξέρετε τι είμαστε, ξέρετε που πονάμε, ξέρετε τι καημό έχουμε, ξέρετε ότι δεν μπορούμε να είμαστε. Αλλού δεν γίνεται. Το μυαλό μας εκεί. Δεν αποκλείσαμε κανέναν από την παρέα μας όμως. Αρκεί να σέβεσαι ότι εμείς υποστηρίζουμε αυτό. Εσύ έχεις δικαίωμα να υποστηρίξεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι απαράβατος όρος. Όποιος μπήκε για να διχάσει, για να βρίσει, για να βριστεί, εμείς έτσι, εσείς αλλιώς, γεια σας. Τον ξέβρασε το κύμα. Πήγε αλλού. Έχει τέτοιες ομάδες στο Facebook, άμα θέλετε. Έχει εκπομπές για να βγάλετε λύσα. Επειδή υποστηρίζεις κάτι άλλο, θα σκοτωθώ μαζί σου. Όχι. Αλλά θα με σέβεσαι. Με όλες τις έννοιες του σεβασμού θα αναγνωρίζεις, θα σέβεσαι και αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση να σου ανοίξουμε την πόρτα μας. Αλλιώς θα μείνεις έξω. Ξεκάθαρα. Πάμε, καλημέρα! Ναι! Μήπως γνωρίζετε ναι? Τι θα γίνει, Κωστή, σε λιγότερο από μια εβδομάδα? Πιστέψτε το. Άστα, άστα, τι θα γίνει, άστα. Δεν ζητάς. Κωστή, ήμουνα μέσα στο γήπεδο και πίσω μου καθόταν μια παρέα. Εγγόνια, μπαμπάς, ναι. Παππούς. Εφτά! Συν τέσσερα, συν τέσσερα. Εγώ και έχω διακές, ναι. Είχα και τη μικρή μαζί. Ναι. Καλά, η μικρή δεν παίζει, θα σου δείξω βίντεο ή τέλος πάντων φωτογραφία, θα τρελαθεί, θα χτυπάει παλαμάκια, όχι. Τέσσερα αλφα ή πιο πέρα. Όχι ρε φίλε, είπαμε, εντάξει, ναι. Πιο πέρα. Εντάξει. Ναι, 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 ναι. Να σηκώνει και να χτυπάει παλαμάκια και να μην γκάθεται. Τέλος πάντων. Αυτά είναι. Και να λέει ο παππούς, εν τω μεταξύ, να κοιτάει, να τον βλέπω έτσι ψιλοδακρυσμένο και να λέει, παιδιά, εγώ τα έχω ζήσει αυτά, οι ζυπλούν και οι στριπλούν. Είναι πρώτη φορά που έρχομαι, λέει, μετά από 20 χρόνια. Ξέρεις τι θα γίνει. Και... Τι θα γίνει. Και... Τι θα ξέρεις γίνει. Τι μου είπε. Μου λέει, αγόρι μου, εδώ, λέει, με το λεβαδιακό θα έρθω, όχι για να δω το μάτς, αλλά για να πανηγυρίσω επιτέλους δίκαιο πρωτάθλημα. Είπε και άλλα βέβαια πολλά. Έκανε και πλάκα, έκανε και τέτοιο. Ήταν αυτός. Τους ακούμε αυτούς. Μανώλη. Τον παρομοίωσε, έλα. Τους ακούμε αυτούς όλους. Είδα και εγώ πολύ κόσμο μεγάλης ηλικίας που ήρθε γι' αυτό. Ήρθε κλείνοντας στη δύση της ζωής του. Μακάρι οι άνθρωποι να ζήσουν άλλα 20, 30, 40 χρόνια. Αλλά στη δύση της ζωής τους, ξέρεις τι λένε. Πολλοί στην ηλικία τους συνομήλικοι δεν προλαβαν. Εμείς προλάβαμε. Ναι. Τον παρομοιάζω με τον κύριο Διονύση που μιλούσε μια ώρα και συνωμοδοσία ο άνθρωπος. Συγκλονιστικός. Και λέω, δηλαδή, αν του δώσεις τώρα τον κύριο Διονύση και όλους αυτούς ένα βιβλίο με χίλιες σελίδες, τη γεμίζουν άνετα. Όχι. Με όλα αυτά. Θέλω κι άλλες να σου πει. Έχω τάξει, ναι, εκπομπή με τους Τριβανίσιους. Να... Περιμένω να τελειώσουν όλα αυτά. Γιατί βλέπετε, και όργανα θέλαμε να φέρουμε και ορχήστρες, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει Κωστή, μόνο αυτό. Θα σου πω και κάτι τελευταίο. Έτσι, μετά θα κάνουμε διάφορα, να είστε έτοιμοι. Αυτούς, απλά πρέπει να τελειώσει αυτό οριστικά και... Αυτούς, αφήστε τους να γεμίζουν με πόσες ασίστ έχει ο καθένας. Τα δοκάρια, η ΑΕΚ με τα δοκάρια, ο Φορτούνης. Με δοκάρια, yeah, και αυτά, και εμείς, yeah, την ίδια στιγμή θα γεμίζουμε τίτλους. Και ξέρετε, τους πειράζει ότι αυτό το ξέρουν ότι θα συνεχιστεί. Βλέπουν και την K15, K19, K17 να τα παίρνουν αίτητη. Αίτητα πρωταβλήματα. Να καλπάζουν τα άλογα και να λένε, παιδιά, τι γίνεται από εκεί. Παντού καλπάζουν. Ναι, από παντού. Να σας πω που από πού θα καταλάβετε τον πανικό που τον καταλαβαίνετε. Σήμερα είναι 9 Απριλίου. Σωστά. Δείτε τι παίζουν στα πρωτοσέλιδά τους οι ερυθρόλευκες φυλάδες. Ξέρετε τι παίζουν. Μεταγραφές του Ιουνίου. Δεν πειράζει. Όχι από τώρα, ήδη από τα τέλη Μαρτίου. Λοιπόν, δεν ξέρουν τι να πουλήσουν. Μεταγραφές, φίλε, Ιουνίου. Κάποιοι εδώ τριγύρω θα κάνουν προπόνηση και θα παίζουν Ιούνιο και κάποιοι άλλοι θα κάνουν μεταγραφές από Ιούνιο. Ενώ την ίδια στη μέση όλοι μας εμείς ακόμα θα γιορτάζουμε. Ακόμα. Καταλαβες. Δεν θα κοπάσει έτσι ο θόρυβος, να ξέρετε. Όχι, φιλιά πολλά. Όχι, γεια σου, Τσουκνίδα. Γεια, φιλιά. Bye. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Λοιπόν, αυτό είσαι. Είσαι η ενάτη καλημέρα του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, γεγονός είναι ότι φτιάχνεις τη μέρα, δεν έχει σημασία αν είναι ο άλλος, όποια ομάδα είναι, ό,τι είναι. Λίμωνο. Ούτε έχει... βασίσαμε την εκπομπή μας σε τέτοια πράγματα, ποτέ.
Σας δίραμε, μας δίρατε, σας πήραμε το πανό, σας κάψαμε, σας κυνηγήσαμε, έτσι αλλιώς. Αυτά δεν πουθενά, μηδέν, ποτέ από μένα. Ποτέ. Φαίνεται καθαρά δηλαδή ότι μπορεί ο καθένας να σ' ακούσει, γιατί φτιάχνεις τη διάθεση. Δεν έχει σημασία τι λες. Τώρα, το ότι η διάθεσή μας εξαρτάται, είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Έτσι ακριβώς, έτσι okay. ακριβώς. Μα αυτό θα μπορούσε να είναι σε κάθε ομάδα και να βλέπεις όλους τους ανθρώπους να μην έχουν κανένα πρόβλημα ποιος είναι δίπλα του. Μα αλίμονο τώρα. Αλλά δυστυχώς το έχουμε χαλάσει. Άξι, αυτό έχει χαλάσει εδώ και πολλά χρόνια. Τι να κάνω. Και να ξέρεις, μας ακούνε και ξέρεις, Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και ΑΕΚτσίδες. Μας ακούνε κανονικά. Βέβαια. Πρόσεξε, άνθρωποι όμως που μπορείς να συζητήσεις. Ναι. Όχι ναι. ο Χάρτινος μου λέει πέρσι το πήρα δίκαια. Όχι ο Γάβρος που λέει τόσα χρόνια δίκαια δεν είμαι, ποτέ δεν έκανα δικαία κτλ. Εκεί δεν μπορείς να συζητήσεις. Άστο. Όχι ο Βάζαλος που τώρα ναι, μεν είναι πεσμένος, αλλά επί εποχή δική του Παντοκρατορίας είχε πιάσει ακόμα και τα σημαίακια του κόρνερ. Άλλο. Άστο. Μιλάμε για ανθρώπους νουνεχείς και εχέφρονες. Μα αυτοί είναι που έχουν το πρόβλημα και δεν αντέχουν δίπλα τους να έχουν κάποιον που είναι διαφορετική νοοτροπία ή διαφορετική ομάδα. Αναγνώρισε, βρε. Δεν απάθεις τίποτα. Αναγνώρισε ότι ο άλλος τρέχει σαν τρένο, καλπάζει η ομάδα αυτή, αναγνώρισε την. Πες πέρσι σας κλέψαμε τον τίτλο. Ο οδηγός από το, το φορτηγό που κάνουμε τις αιμοδοσίες από το ΧΕΠΑ είναι αεκτής άρρωστος. Κατεβαίνει από το πρώτο πράγμα που λέει, τι είναι αυτό που κάναμε πέρσι ρε πράγμα. Αυτό, εγώ ντρέπομαι λέει για αυτό το πράγμα. Εμείς κοροϊδεύαμε τους γάβρους λέει για τους τίτλους στα χαρτιά. Έτσι. Απλά πράγματα. Αναγνώρισε το. Δεν πάρει τίποτα. Άσε τον Αστέρα Τρίπολης ρε γάβρε να πάρει ένα τελικό κυπέλου. Που είναι ο άλλος με τη χερούκλα πάνω στη γραμμή. Αλλά όλα δικά τους φίλε. Όλα δικά τους. Κατάλαβες. Και όμως αυτό που είδα πραγματικά το χάρηκα. Ήταν η πρώτη φορά που η Αθηναϊκή Κυριακή έδειξε και έκανε ένα ολόκληρο κομμάτι. Σχεδόν μια ώρα. Τι να κάνω. Έπαιξε. Έφτασε και αυτή η ώρα. Και αυτό με εντυπωσίασε. Λέω μπράβο. Έφτασε και αυτή. Αρχίζει και μπαίνει στα σωστά νερά. Μα τι να κάνει, φτάσαμε ένα βήμα πριν. Φιλάρετε, δεν θα βγάλει τον Κούδα. Και για τον Ολυμπιακό. Αλλά όταν αξίζει να το κάνουν, όχι κάθε φορά γιατί είναι Ολυμπιακός. Και ξέρεις, έχει σιγά σιγά αλλάξει και η νοοτροπία. Δηλαδή πραγματικά θα δεις ότι γίνονται τεράστιες αλλαγές. Αυτό όμως που έχουμε ξεχάσει, και θα κλείσω με αυτό, είναι αν θυμάσαι τότε τι κοροϊδία είχε φάει ο Σαββίδης επειδή είχε αγοράσει την προθήκη. Τη θυμάσαι την προθήκη. Μια χαρά τη θυμάμαι. Λοιπόν, κάθε του κουβέντα ότι βάζω στο Μακεδονία Παλάς και θα τη γεμίσουμε. Αυτό το τραπεζάκι θα γεμίσει, είπε. Έτσι ακριβώς. Σιγά σιγά. Δεν είπε ότι θα το κάνει μέσα σε ένα εξάμηνο. Μπράβο. Δεν είπε. Μπορεί να λέει ότι κάτι και μπορεί να αργεί να γίνεται, αλλά θα γίνεται όμως. Όπως επίσης φιλάρετε, θα τον δούμε. Όλοι. Θα τον δούμε τον ΠΑΟΚ μέσα στις 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θα το δούμε. Αυτοί θα που το μας λένε τώρα να πάμε στη Λάρισα και να σκοτωθούμε, τότε γελούσανε με την προθήκη. Ας καταλάβουμε ότι κάποιοι απλά θέλουν να μας κάνουν ζημιά, ενώ αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τον ΠΑΟΚ εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ. Γεια και χαρά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κωνσταντίνος, πήρα και χθες τηλέφωνο. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Τι ονοματάρα έχεις ρε φίλε. Γεμίζει το στόμα σου φίλε. Τι εκτόπισμα. Είναι το όνομα, είναι ωραίο όνομα. Τι αρχοντιά φίλε. Ήθελα να ευχαριστήσω την ηλεκτρονέτ για το δώρο. Όχι ρε, είσαι ο φουρνός μικροκυμάτων. Ναι. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα και την εκπομπή και όλους. Μπράβο. Και κάτι πήρε το αυτή μου λέει ότι σταμάτησε λέει ο Σαββίδης λέει κάτι είπε. Λέει ότι δεν θα χρειαστούμε λέει την εταιρεία κατεδάφισης. 21 Τετάρτου λέει δεν θα υπάρχει. Βέβαια δεν θα υπάρχει. Ζάμπα λέει λεφτά να δίνουμε. Ο ένας από κάθε σφυρί λέει να πάρει, λέει τελείωσε, πάει, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ένα από τα μηνύματα που γέλασα πάρα πολύ χθες στον τοίχο, έγραψε τώρα το παλικάρι, ψάχνω να το βρω, κάνω καθυστέρηση. Ας μας πει επιτέλους, λέει κάποιος από την ΠΑΕ επίσημα, τι κλειδάκι να πάρουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, λέει. Επιτέλους, ας βγει ένας, λέει, α, να το. Λοιπόν, Κώστας Ουζούνης.
Και επιτέλους, ας βγει κάποιος επίσημα από την ΠΑΕ. Τι νούμερο καριδάκια θέλει για τα καρεκλάκια. Και από κάτω γίνεται, φίλε, πανικός. Του γράφουν, θέλει, έχει τρία κλειδιά, λέει. Έχει τρία διαφορετικά παξιμάδια. Λοιπόν, 13 λέει ο άλλος, όπως το προπώ. Με μία επιτόπια μελέτη θέλει, λέει, δεκαράκι. Ο άλλος έχει βάλει όλη την κλειδοθήκη, όλο το τσαντάκι μαζί. Δεκάρι και 13 έχει τρεις βίδες, λέει, μην τρως παπά. Προβλέπω στα τουρνικέ ο έλεγχος να φτιάχνει ολόκληρο συνεργείο από εργαλεία. Να πάρω ένα κομπρεσέρ, λέει ο άλλος. Εντάξει, εντάξει, όλα αυτά. Αυτά είναι τα ωραία. Ζήστε το, παιδιά, όλο αυτό. Ζήστε το όλο αυτό που γίνεται. Ζήστε το. Και θα συνεχίσουμε να το ζούμε για τα επόμενα χρόνια. Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πιο πολύ απ' όλα, Κώστα μου, ο κόσμος δεν χαίρεται για το τώρα. Ναι, χαίρεται για τη στιγμή. Χαίρεται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το γλεντάει με την ψυχή του. Ξέρεις γιατί είναι τόσο μεγάλη χαρά? Γιατί βλέπει ότι δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Και οι αεκτσίδες πέρσι χαρήκανε για το πρωτάθλημα που πήρανε. Ήξεραν όμως ότι είναι κάτι που προέκυψε από μία ατιμία, από μία λαμογιά, από μία κλοπή. Δόθηκε και από... αυτό φάνηκε φέτος. Φάνηκε φέτος. Μα να σου πω κάτι. Όταν ο ίδιος ποδοσφαιριστής ομάδας πέρσι λέει, πρόεδρε, πανηγυρίζουμε κανονικά. Ο ίδιος το πέ, πανηγυρίζουμε κανονικά, μα αφού καταλαβες. Εδώ ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έχει ξεκινήσει κάτι όχι από φέτος, ούτε καν από πέρσι, από πρόπερσι. Από πρόπερσι ξεκίνησε όλο αυτό με τον Ίβιτς και συνεχίσαμε μετά. Και νομοτελειακά έρχονται ωραία πράγματα. Να το ζήσουμε με όλο μας το είναι. Όλο μας το είναι. Αυτό είναι. Να είσαι καλά, Κωστή. Γεια σου, ρε Κώστα. Να είσαι καλά. Με γεια το φουρνάκι, φίλε. Με γεια το φουρνάκι. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Υπενθυμίζω ότι η Alpha Plum είναι ο προορισμός σας και για φυσικό αέριο να βάλετε στα σπίτια σας. 65 17 18 τοποθετεί ο ειδικός, ο αρχιμάστορας Alpha Plum, Μακρυγιάννη 71 Ηλιούπολη, όπως βγαίνετε στο δρόμο για περιφερειακό από Ηλιούπολη. Στα τελειώματα, ψηλά πάνω, και φυσικά και ηλιακά. Με κορυφαία ποιότητα συλλέκτη τιτανίου, άθραυστα κρύσταλλα, boiler inox τριπλής ή άλωσης glass, σε εξαιρετικές τιμές και με 12 άτοκες δόσεις Alpha Plum. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, και πώς το γουστάρω αυτό, πώς το γουστάρω αυτό. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Θυμίζουμε, Δημητριάδης Construction, 323-003. Ξεκάθαροι είμαστε, ξεκάθαροι. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε σε ανακαίνιση, δόμηση, διακόσμηση. Άνοιξέ το! Βρε με λαχρινάκι, με πάτησες παλμάκι, έλα ως εδώ. Βρε με λαχρινάκι. FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Για να σας βάλω σε κλήρωση για καταπληκτικό τριήμερο στο υπέροχο Λουτράκια Ριδέα, σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο με όλες τις ανέσεις μέσα, πεντακάθαρα, ξύλο, πέτρα, συναντάει το ένα το άλλο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα βγάλουμε και τον τυχερό αν προλάβουμε στον αέρα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ζουμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα. Μην ξεχνιέστε, μην ξεχνιέστε, μην αφήνετε κανέναν να σας πάρει έστω και δύο δευτερόλεπτα χαράς. Δεν τα χαρίζω. Τα κέρδισα με πολύ κόπο. Στην τραμπάλα της ψυχής μου είχα αρκετό πόνο, αρκετή υπομονή, αρκετή στεναχώρια για να αφαιρέσω τώρα από την άλλη πλευρά. Για να αφαιρέσω χαρά, να αφαιρέσω τρέλα, να αφαιρέσω παράνοια. Δεν χαρίζω ούτε δύο δευτερόλεπτα. Ούτε πέντε γραμμάρια χαράς δεν τους χαρίζω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Ο Λάμπρος από τα Ρήβα. Γεια σου, ρε Λαμπρούκο. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Που... αλλιώς είναι η φάτσα σου, τελείως φίλε. Τελείως, τελείως, αγόρι μου. Να τρομάξω τώρα ή να χαρώ, για πες μου λίγο. Όχι ρε, μια χαρά είσαι φίλε. Τον γκρίζο είναι εγωιτή, αδερφέ. Γιατί εγώ τα βάφω μήπως. Γκρίζω το μαλλί, γκρίζω φίλε. Κάθε τρίχα είναι μια εμπειρία, φίλε. Ακριβώς. Έτσι είναι. Τι να κάνω. Εντάξει, τώρα και αυτοί που τα βάφουν, οκ. Okay. Λοιπόν, χάρηκε και ο πιτσιρικάς που είχα μαζί μου, γιατί τον έλεγα μετά το μικρό, με ποιον μιλούσα εκείνη την ώρα που ανταμώσαμε στη θύρα 5. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Το πιο ωραίο, Κωστή μου, ξέρεις ποιο ήταν? Εκτός από το μικρό το δικό μου που είχα μαζί, στο πανηγύρι της Κυριακής, ναι, είχα και ένα συμμαθητή του, ένα παιδάκι,
το οποίο έλεγε τον μπαμπά τότε, πρώτη φορά έθεσε εκεί εδώ ο άλλος ο μικρός. Ναι. Μπαμπά ήτανε τέλεια. 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 Γιορτή. Μπράβο, είναι συγκλονιστική η εμπειρία. Δεν την ξεχνάς ποτέ, φίλε. Όταν, έτσι, είσαι, έτσι. Όταν είσαι μικρό παιδί, αποτυπώνεται για πάντα. Και επειδή με την υπάρχουσα μορφή, το ξαναλέω και ας αμφιβάλλουν μερικοί, ένα μάτς επίσημο είναι, παιδιά, τέλος μετά. Συνειδητοποιήστε το, αν ρωτήσουμε έξω 1000 παοξάκια, πιθανόν οι 800 να πούνε, όχι μόνο, δεν φεύγουμε φέτος. Εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, γεια σας. Τελειώσαμε. Η Τούμπα με την υπάρχουσα μορφή θα μας χαιρετήσει. Άστο, είναι άλλος καημός, άλλος πόνος αυτός μετά. Άστο, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Τώρα... Προτρέχουν άλλα πράγματα. Άστο τώρα, δεν μπορώ να ασχοληθώ και με αυτό. Ατάκα του μικρού στη μάνα του. Μαμά, την άλλη την Κυριακή θα πάμε τον μπαμπά στην Τούμπα. Αλλά στο λέω από τώρα τη Δευτέρα δεν θα πάω σχολείο. Γιατί ρε Μιχάλη θα πάω σχολείο? Γιατί μαμά δεν ξέρουμε τι ώρα θα γυρίσουμε από το γήπεδο. Ή θα πάω κατευθείαν. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, να κάνω μια προτροπή για τους φίλους μας, τους αθλητικογράφους και της πόλης μας σε λίγη, αλλά πιο πολύ εξ Αθηνών. Ας ασχοληθούν αντί να λένε να μετράνε τα αυτογκόλ που άμα δεν βάζανε στις αιστείες τους και άνω πάω, κοπάω. Δεν έβαζε εκείνο το τυχερό τον γκολ σε εισαγωγικά και τέτοια. Ας ασχοληθούν ποια ελληνική ομάδα κρατάει ρεκόρ μέσα στην Ευρώπη που παραμένει αήττητη ως τώρα. Ας ασχοληθούν ποια ομάδα κάνει το ένα ρεκόρ, εγχώρια ρεκόρ μέσα στην Ελλάδα το ένα πίσω από το άλλο. Και ας μην ασχολούνται με τα δοκάρια, με τους φουρτούνιδες, με τους οποιαδήποτε άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι τυχαίνουν να παίζουν στις αθηναϊκές ομάδες και έχουν τόση μεγάλη προβολή. Υπάρχουν μεγάλα θέματα να ασχοληθούν οι φίλοι μας οι δημοσιογράφοι για σοβαρά θέματα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, Κωστή μου. Ναι. Πού μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητική πομπή? Σε ποιο μέρος της Ελλάδος? Κοίταξε. Ένα μέρος είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Ναι. Αθηνών Θεσσαλονίκης δηλαδή. Για να την πούμε καλύτερα. Έλεγα από τα Τέμπη προς Θεσσαλονίκη. Από Τέμπη προς Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Ήδη οι σύνδεσμοι έβγαναν την ανακοίνωση. Ό,τι και να γίνει την Κυριακή, υπάρχει ένα προσκύνημα στα παιδιά. Έτσι, εγώ λέω ότι θα είναι στεμένος, εστεμένος και τυπικά πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Όπως έπρεπε να έχει γίνει ήδη, αν δεν του έχουν αφαιρέσει τους δύο βαθμούς δηλαδή. Αλλά λέμε. Λέμε. Εντάξει. Πρώτα να περάσουμε από τα παιδιά. Μπορείς να μου πεις. 34 χρόνια προσμονής και αναμονής, αλλά τώρα τι στιγμές ζούμε δηλαδή. Πόσο γλυκό είναι, γιατί είναι έντιμο και καθαρό. Πόσο ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε. Πόσο ωραίο. Και ας προσπαθούν να μας ξύσουν, να μας φτάσουν, να μας χαλάσουν. Δεν πέφτω όχι, στην παγίδα, δεν συζητάω. Όχι, ας τους να λένε, ας τους να λένε, φίλε. Ας. Γνωρίζουμε εμείς. Γνωρίζουμε εμείς. Το ανέβασα και στον τοίχο σου προχθές. Μια φωτογραφία του Αντζελίνο Βιερίνια με τον Γιώργο τον Κούδα. Άστο. Λοιπόν, συγκλονιστική φίλη. Μικρή τη θαυμάστρια του το Αντρέ του Βιερίνια. Το είδα, λάμπρο. Λοιπόν, ναι, είναι μεγάλη ευλογία να έχω στην ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ έναν ηγέτη στο όνομα Γιάννη Σαββίδης και ένα ποδοσφαιρικό αρχηγό, γιατί είναι πέρα από ποδοσφαιριστής, όπως είπα, αλλά είναι και πολύ μεγάλος άνθρωπος. Έναν Αντζελίνο Βιερίνια. Ο Θεός να τους έχει καλά, γιατί μας δίνουν πολλές μεγάλες χαρές. Γράφονται με ανεξίτηλα γράμματα. Εσαΐ και αιώνια στο βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Χαράσονται στις ψυχές μας. Όσο ζούμε, ακόμα και όταν γεράσουμε και θα είμαστε ένα βήμα πριν να πάμε το μεγάλο ταξίδι, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτά που έγιναν από αυτούς τους ανθρώπους. Πέρσι, ό,τι συνέβη, ό,τι μας έκαναν, τις κλοπές, αυτό το πρωτάθλημα, όλα αυτά που ζούμε είναι τόσο δυνατά που αν δεν είσαι ΠΑΟΚ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Γι' αυτό λέω, μια μεγάλη οικογένεια τελείωσε. Γι' αυτό λέμε ζουμουσού, γι' αυτό λέμε ότι ένα δικό μας, 30 δικά τους, έτσι, το ζηλεύουν κατά βάθος αυτό που γίνεται τώρα. Το ζηλεύουν γιατί ξέρουν ότι είναι πεντακάθαρο. Τι θα ήθελες να έχεις στο σπίτι σου για φύλακες, 30 γατάκια ή ένα λιοντάρι? Κοιλιά, κοιλιά, όπως το λες. Αν θέλεις βάλουμε και στην κλήρωση. Ναι, ναι, πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 900. Γεια σου Λάμπρο, φιλιά. Φιλιά, να χαίρεσαι το λεβέντι σου. Φιλιά, να χαίρεσαι το λεβέντι σου. Καλημέρα. Γεια σου Άννα.
Καλημέρα, Κώστα, ακούμε κάθε μέρα, μας φτιάνει στη διάθεση. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Να σε καλά, Άννα μου. Γεια σου, Καραπιπέρι Αντώνη. Καλημέρα, Κωστή. 14 πρωτάλληλα σε 11 κύπελο. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Γεια σου, Γιώργο Χρηματόπουλε. Καλημέρα, Κωστή. Βάλαμε για τον τρίμερο να πάμε 2 και να γυρίσουμε 3 πίσω. Καλή εκπομπή, ο Γαλατάς. Γεια σου, Γιώργο Τίτο. Καλημέρα από Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Λοιπόν, γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη, καλημέρα Κωστή. Ευχαριστούμε για την τέλεια παρέα με το μοναδικό κέφι σου. Καλή συνέχεια, Ζουμουσού. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Λοιπόν, χτύπησε πολύ το παιδί. Μπάτα, μπαραλές. Καλημέρα σε Μουσού, γεια σου Κυριάκο Ξανθόπουλε. Πάμε στις τελευταίες γραμμές. Δεν πρόλαβα να διαβάσω μηνύματα ούτε στο Facebook ούτε τίποτα. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, μάγειρας από Κατερίνη. Γεια σου ρε μάγειρα! Πού είσαι ρε κουκ! Πού να είμαστε, εγώ δεν υπάρχει, θα φύγω, θα τους μαγειρέψω εγώ την τελευταία αγώνα. Θα φύγω, θα τους αφαρατήσω. Φίλε μου, αυτό που είδαμε το πιτσιρικά στο κέντρο, δεν το είδα άλλη φορά σε άλλο γήπεδο. Πρέπει δεν πάει να σήκωσαν 47 ετούς οι άλλοι, 200 αεροπλάνα, τίποτα φίλε. Ο πιτσιρικάς που έκανε όλη την τούμπα όπα. Ναι, ναι, φίλε. Δεν ξέρω ποιον έχει, ποια έχει η μάνα και η πατέρα. Να το χέρι να τον καμαρώνει. Πλάκα κάνει. Αυτός είναι μετά το τύμπανο το έχει αυτό. Φοβερός. Τον έχω τώρα, τον έχει βάλει χρήσα στην ομάδα φωτογραφία. Πρέπει να είναι ρε παιδιά, τι να σου πω. Ούτε 2,5 χρονών. Ούτε τριών. Εκεί μέσα είναι. 2,5-3 χρονών είναι, δεν είναι παραπάνω. Ούτε. Τι να πει. Ο τύπος το γέλιο που είχε. Απίστευτος. Θα πεις χέρια και τα χέρια και με πάθος, όχι δηλαδή, δεν πάω για εκπαιρέωση. Ούτε φόβο, ούτε ψαρωμένος, τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, εγώ να ξέρω να πω, έχουμε τρελό πίσω στο τέρμα. Τρελός, έτσι. Γιατί και εγώ τέρμα έπαιζα όταν ήμουν πιτσιρικά. Άστο φίλε, το λατρεύω. Εγώ έχω τον καλύτερο Έλληνα τερματοφύλακα και δεν ακούω τίποτα. Τίποτα δεν ακούω. Γιατί θα πάρεις μόνο εκεί μέσα στο Έλληνα, γιατί δεν κατάλαβα. Για κάνε μια γύρα στην Ευρώπη. Έχει άλλος τερματοφύλακας τόσα γκολ. Δεν υπάρχει φίλε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πώς, άστο. Και πάλι πρόσεξε. Και με την Τρίπολη. Και με τη Λαμία. Γίνονται μια-δυο φάσεις μόνο. Και είναι εκεί πάνω στη γραμμή. Το βγάζει με εκτείναξη πάνω στη γραμμή. Δύσκολες αποκρούσεις. Είναι δύσκολο για ένα τερματοφύλακα όταν είναι κρύος όλο το μάτς. Στη μία φάση που θα χρειαστεί. Γιατί αυτό είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φυροκοπεί κάποιος. Μία φορά όμως που θα χρειαστεί, να είσαι εκεί φίλε. Να είσαι. Δεν υπάρχει. Εγώ θυμήθηκα την αμυντική γραμμή Κοντρέρας, Μαλεζά... Μαρκαντώνη. Και Μαρκαντώνη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ήταν η γραμμή που δεν περνούσε τίποτα. Ήταν η αμυντική γραμμή στο Μπέλες. Ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν περνούσες. Κρατούσε ένα στο όχι. Έχω το κορυφαίο δίδυμο αμυντικών τα τελευταία 30 χρόνια. Να μην πω ever. Με και Κρέσπο Βαρέλα. Έτσι. Δεν είναι αμυντική. Έχω το κορυφαίο δεξί μπακ που είχα ποτέ. Άντε να βάλω και τον Αλαβάντα. Έχω έναν από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ. Να βάλω τον Ιωσιφίδη βεβαίως. Αλλά ο Αντρέ, όσο και αν γκρίνιαξε, όσο και αν δεν ήθελε, υπέταξε το εγώ του, το έβαλε κάτω από την επιθυμία του. Το λέει παντού. Ότι ήθελε να παίξει εξτρέμ. Τον βλέπεις, φίλε. Τον βλέπεις. Έχει όλη την πλευρά δικιά του. Φίλε, παράδειγμα. Και η πληροφορία η δική μου, σας τη μετέφερα, έτσι, είναι η κουβέντα από το δικό του στόμα σε πολύ δικό μου άνθρωπο, είναι ότι τώρα εκεί άραξα. Αυτή είναι η θέση μου πλέον. Και το ξέρει και ο ίδιος. Είναι ο leader της ομάδος. Δεν είναι ακριβώς το αφεντικό της ομάδος. Δεν είναι ένα απλό back που τον βάζουμε να κυνηγεί στον εξτρέμ. Είναι ο άρχοντας, είναι στην ουσία ένας λίμπερο που ξεκινάει από αριστερά και φτιάχνει το παιχνίδι. Και όταν πρέπει και προωθείται και βομβαρδίζει όπως στην Τρίπολη και τα φάουλ του όπως με το Γαύρο και χιλιάδιο. Κωνσταντίνε, μαγειρεύω, ετοιμάζω το φαγητό, το έχω έτοιμο για να σερβίρω 8 η ώρα το βραδινό. Ναι. Βλέπω το ένα το ημίχρονο. Ναι. Το άλλο το ακούω στο ραδιόφωνο. Πρέπει να την κατσαρώνω από το χτύπημα με από την κουτάλα με την πότε να πει το δεύτερο το γκολ. Σκρύπησα. Έρχεται η διευθύντρια και μου λέει γιατί τι φασαρία είναι αυτή. Φύγε ρε και εσύ τι λέω δεν βάζει γκολ ο άλλος, θα με τρελαίνεις τώρα. Με λέει ποιος δεν βάζει γκολ. Ο Αχποπ, τι είναι αυτός μου λέει. Φύγε ρε τι λέω, θα ακούσουμε Ποφίλιο. Έχω δικλίδα ρε, μη φοβάστε τίποτα για την Ποφίλιο, έχω δικλίδα. θα σου δώσω η κατσαρόλα που έχεις δεν είναι ανθεκτική. Θα σου δώσω εγώ μία που είναι η πιο ανθεκτική, είναι δικές μου αυτές.
Και λέγεται τσατσαρόλα. Πάντως εγώ σου είπα ότι, το είπα και την άλλη φορά, έχω ανοίξει το διάδρομο ανάμεσα από κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να περάσω. Βεβαίως. Και καλά έκανες. Δηλαδή ήταν δύσκολο, δεν. Και καλά έκανες. Και καλά έκανες. Εδώ και 2 χρόνια είναι δύσκολο να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και καλά έκανες. Καλά έκανες. Εγώ έχω μεράκι να κοιμηθώ, να κοιμηθώ μπρούμετα και δεν μπορώ. Δεν πειράζει, φίλε, δεν πειράζει. Γεια σου μάγειρά μου. Γεια σου μάγειρά μου. Να σε γερό, ζούμου σου αδερφέ μου. Λοιπόν, τέλος. Μην παίρνετε άλλο. Δεν θέλω να μπω στην εκπομπή των παιδιών. Έτσι. Δώσε μου λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67. 13. Τυχερό μου νούμερο. Το 13 είναι ο Γιώργος Τίτος ή Τιτός. Από Νέα Γωνιά Χαλκιδική, ζούμου σου. Πάρ' τον τηλέφωνο, Μαριλής, προλαβαίνουμε. Γιώργος Τίτος, πάρ' τον να τον βγάλουμε αέρα. Κέρδισε το τριήμερο στο Φιλοξένια. Γιώργος Τίτος, 6986-247. Πάρ' τον να βγει αέρα. Μέχρι να βγει, αν τον βρούμε, να σας πω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εξαιρετικές γεύσεις, όποιος πήγε, μα τα πήγε, τίποτα δεν υπάρχει να μην είναι εκλεκτό, να μην είναι πεντανόστιμο. Και φυσικά, χαλβάς, κορυφαίος χαλβάς, χαλβάς Λουκάς, μπείτε και στο lukas.gr να δείτε αυτό που σας λέμε σε εκλεκτά σημεία μέσα στην πόλη, για να δούμε αν θα βγει ο φίλος μας. Είμαι στον αέρα. Είσαι, θα κρυώσεις, πουλάκι μου. Σκεπάσου. Θα σκεπαστώ στα λουτρά. Όχι ρε, σε στέλνω στους ατμούς, φίλε. Μέσα να πούμε στην εισαγωγία. Θα πάρεις το κορίτσι και θα πας να κάνεις σου λουμπουντρούκουμ και καραπιπέρι, αδερφέ. Αγόρι μου. Ευχαριστούμε πολύ. Κληρώθηκες, τι ευχαριστώ. Δεν μας πέφτει που δεν μας πέφτει. Άμα πάω και στους ατμούς. Άστο, φίλε. Άστο. Δεν χρειάζεται μπουλντόσεις για να γκρεμίσουμε την Τούμπα. Να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι πάντα και τυχεροί, Γιώργο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Όλοι να είμαστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου, λέμε. Προχωράμε. Προχωράμε. Αρθείς από εδώ να πάρεις το βάουτσερ. Σε φιλώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ. Να είσαι πάντα τυχερός. Να είσαι πάντα τυχερός. Αυτά. Αυτά. Άλλη μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Στάνει στο τέλος της. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερ. Ευχαριστώ τον υπέροχο ηχολήπτη μου. Γεια σου, ρε άνθρωπε. Γεια σου, ρε άνθρωπε. Δεν υπάρχει σαν τον Χρήστο. Βουνό. 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 Λοιπόν, σας φιλώ. Θα τα πούμε. Ζουμουσού λέμε. Εδώ είμαστε. Bye, 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 bye.